Λοιπόν, αιτία πολέμου στον δρόμο προς την Κάλπη. 4 εβδομάδες πριν την 21η Μαΐου. Ανοίγουν όλα τα θέματα σιγά-σιγά. Και βέβαια μπαίνουν τα διλήμματα, διαμορφώνουν διαχωριστικές γραμμές. Στο επίκεντρο είναι οι ψηφοφόροι. Πολύ περισσότερο είναι αναποφάσιστοι. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο είναι στην γκρίζα λεγόμενη ζώνη. Ωστόσο, δείχνουν και μια ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αμφισβητείται όμως από το ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε εδώ με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Να τους καλωσορίσω τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλησπέρα. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά πάνω απ' όλα σε αυτή τη φάση υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Βόρειο Τομέα. Στο Βόρειο Τομέα. Να είστε καλά. Τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής στο Βόρειο Τομέα. Έχουμε ένα debate στο Βόρειο Τομέα. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης, γραμματέας Ανατολικής Αριστεράς, αλλά Πασόκ Κινάλ. Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, για να ανοίξουμε όλη την ατζέντα λοιπόν και να ξεκινήσουμε, κύριε Χατζηδάκη, με το θέμα που κυριαρχεί σήμερα, είναι το debate. Μάλιστα. Γιατί όχι ένα debate λοιπόν ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα και όλοι μαζί, γιατί διαμαρτύρονται εδώ από την αξιωματική αντιπολίτευση ότι ο Πρωθυπουργός φοβάται να αντιμετωπίσει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρώτα απ' όλα τον έχει αντιμετωπίσει δεκάδες φορές από το 2016 και μετά, είτε όταν ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός και ο κ. Μητσοτάκης αρχηγός της αντιπολίτευσης, είτε στη συνέχεια όταν αντεστράφησαν οι ρόλοι. Και νομίζω ότι αν θέλει κανείς να βγάλει τα συμπεράσματά του, πρέπει να τα αναζητήσει στα αποτελέσματα των εκλογών του 19 και των δημοσκοπήσεων στη συνέχεια. Έχω την εντύπωση ότι παρότι ο κ. Τσίπρας καυκάται πάντοτε για κάποιο ας πούμε, πλεονέκτημα σε αυτό το χώρο, δεν φαίνεται οι ψηφοφόροι να έχουν την ίδια εκτίμηση. Ξαναλέω, εκ του αποτελέσματος των εκλογών σίγουρα, ακόμα και αν κάποιος αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις. Επομένως, δεν είναι κάτι καινούριο να γίνει συζήτηση μεταξύ τους. Εκείνο το οποίο λέμε. Αυτό δεν είναι τόσο φοβερό και τρομερό. Θα σας πω, θα σας πω. Γιατί δεν δέχεται. Όπως κάνουμε εμείς εδώ μια κουβέντα. Θα σας πω. Αυτή την ώρα πάμε σε εκλογές απλής αναλογικής. Εδώ έχει αναπτυχθεί μία θεωρία από τα υπόλοιπα κόμματα ότι χρειάζεται μια κυβέρνηση συνεργασίας. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τα δικά του, ο κύριος Βαρουφάκης τα δικά του, ο κύριος Ανδρουλάκης τα δικά τους. Καλό είναι, μια και υπάρχουν εκλογές απλής αναλογικής, εν ώψη λοιπόν της 21ης Μαΐου να βρεθούν όπως βρίσκονται στη Βουλή όλοι μαζί, να συζητηθούν οι απόψεις όλων ενώπιον των Ελλήνων και οι Έλληνες να διαμορφώσουν μια άποψη και κυρίως για το θέμα των συμμαχιών να θα βρεθούν εκεί όλοι ο ένας μπροστά στον άλλον και μπροστά στους Έλληνες πολίτες να ξεκαθαρίσουν αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι κύριο θέμα. Θα γίνει debate περισσότερο για να φανούν οι αντιφάσεις των υπολείπων κομμάτων. Ναι. Πέρα εμείς, από το να. Εμείς λέμε, μπορεί να μην φανούν οι αντιφάσεις και να φανεί ότι όλο αυτό το οποίο υποστηρίζουν είναι μια χαρά. Μπορεί και να είναι μια χαρά και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι. Εμείς νομίζουμε ότι είναι το πιο συνομίκη. Θεωρούμε ότι δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο αυτό το οποίο αντιπροτείνεται και η χώρα μπορεί να βρεθεί ακυβέρνητη. Και νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση όχι μόνο απέναντι στον εαυτό μας, αλλά και απέναντι στους Έλληνες πολίτες να επιδιώξουμε αυτό που γίνεται στη Βουλή, όταν γίνονται συζητήσεις αρχηγών κομμάτων, να βρεθούν και οι έξι μαζί. Επίσης, θέλω να σας πω ότι έχουμε και δεύτερο γύρο. Οπότε στο δεύτερο γύρο που θα είναι πια με. Είναι αυτό όμως απέναντι στο Σύνταγμα και στον εκλογικό νόμο μια θεσμική αντιμετώπιση. Δηλαδή, βλέπουμε τις εκλογές της απλής αναλογικής ως πρώτο γύρο και μετά πάμε στο δεύτερο γύρο. Το βάζει αυτό η αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ στο πώς θα αντιμετωπίσετε την διερευνητική εντολή. Λέτε, θα την παραδώσετε. Δεν θα την παραδώσουμε, αλλά για τι να θα την κάνετε, ρεαλιστές, θα συζητήσετε. Θα τιμήσουμε τις προβλέψεις του Συντάγματος. Δεν βλέπουμε όμως ότι είναι πιθανόν. Αν υπήρχε αυτή η πιθανότητα από τη δική μας, για να αποφύγουμε από τη δική μας πλευρά τουλάχιστον, δεν βλέπουμε ότι είναι πιθανό να γίνει μια κυβέρνηση μάλιστα στον πρώτο γύρο συνασπισμού με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο να γίνει αυτό που λέμε εμείς κυβέρνηση των ιτημένων και πάντως σίγουρα πρέπει να τοποθετηθούν όλοι. Ένα πράγμα δεν αντέχω να μην πω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα λέει ότι γιατί να μην γίνει αυτό το debate, που σαν mm-hmm. καθόλου δεν το αποκλείουμε εν ώψη του δεύτερου γύρου, που δεύτερου θα γύρω, έχει άλλα χαρακτηριστικά, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2009 είναι καταγεγραμμένο να λέει ότι πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για debate μόνο των δύο, είναι αντιδημοκρατικό,
είναι απαράδεκτο να αποκλείονται οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Τώρα, τη μια λέει το ένα, την άλλη λέει το άλλο. Αλλά είμαστε συνηθισμένοι από το ΣΥΡΙΖΑ να αλλάζει έτσι εύκολα. Κύριε Ζαχαριάδη, τώρα, σας κατηγορούν ότι αλλάζετε θέση. Ένα. Το δεύτερο, έχουν λέμε... τρομερό επιτελείο πάντως, ναι. Παραδέχομαι. Βρίσκουν τις δηλώσεις, Βρίσκουν τις δηλώσεις. Θυμήθηκαν το ΣΥΡΙΖΑ του 4%. Δεν έχουν συνηθίσει ακόμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δύναμη του 30% και του 35%. Πάντως, θεωρείτε ότι αλλάζει το χαρακτηριστικό. Όχι, θα σας απαντήσω. Δεν ήταν ανάλογα με το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω. Έχει ενδιαφέρον η παρατήρηση. Αλλά πού το βρήκατε, επίσης, δηλαδή, μπράβο. Επίσης, εσείς να μην σας... αλλάζετε απόψεις συχνά στο ΣΥΡΙΖΑ για να μην ψάχνετε. Θα σας πω. Λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, τώρα σε αυτό που θα απαντήσετε, ενσωματώστε λίγο και την, αν θέλετε, την προβοκατόρικη ερώτηση, το οποίο το λένε βέβαια τα στελέχη της Δημοκρατίας, ότι ο δεύτερος θέλει, δηλαδή για να πάμε ξεκάθαρα στο στόχο, ότι ο κύριος Τσίπρας επιδιώκει, κάνει ένα blame game με τον κύριο Μητσοτάκη, αφενός για να δείξει ότι φοβάται, ότι δεν θέλει, αλλά και από την άλλη γιατί δεν είναι πρώτο κόμμα και θέλει με αυτόν τον τρόπο, μέσα από μια τηλεοπτική μάχη, να κερδίσει κάτι. Να τα πάμε ένα-ένα. Ναι, ναι. Καταρχήν, να δούμε πραγματικά ποιος έχει αλλάξει απόψεις. Όχι μόνο από το 2009 και μετά, αλλά από το 1996 που εγώ θυμάμαι. Θα πάμε πολύ πίσω δηλαδή σήμερα. Να δούμε τώρα, γιατί μου λέει ο κύριος Χατζηδάκης, αλλάξατε άποψη. Σωστό. Θυμόμαστε όλοι, εγώ πολύ άχνα γιατί ήμουν μικρός, συζήτηση Σιμίτη Καραμαλή, Παπανδρέου Καραμαλή, Τσίπρα Μέη Μαράκη. Λέω προς τα πίσω. Πρόσφατο, ναι, και σωστό. Νομίζω ότι υπήρχε και Σιμίτη Εύερτ. Υπήρχε. Ναι. Υπήρχε. Ναι, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, τότε οι ηγεσίες της Νέας Δημοκρατίας είτε ήταν στις δημοσκοπήσεις της εποχής πιο πίσω, είτε ήταν πιο μπροστά, παρουσιαζόντουσαν οι άνθρωποι και συζητάγανε με τον πολιτικό τους αντίπαλο και σε συζητήσεις, θυμάμαι, όλων των κομμάτων και των λιγότερων. Έτσι δεν είναι. Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ο άνθρωπος δημοσκοπικά, δηλαδή είναι εκπληκτικός. Το κόμμα του πολύ μπροστά, ο ίδιος σε όλους τους δείκτες εκπληκτικός, η κατανοητότητά του για πρωθυπουργός τρομακτική. Το λογικό θα είναι ο Τσίπρας να παρακαλάει το Μητσοτάκης να παρακαλάει τον Τσίπρα να κάνουν debate και ο Τσίπρας να συμβαίνει το αντίθετο. Άρα, κάτι από αυτά τα οποία είπα προηγουμένως, μάλλον δεν ισχύει. Τώρα, λέει, το θέλουν οι δεύτεροι. Εγώ σας είπα ότι η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 30 σχεδόν χρόνια, είτε φαινόταν ότι θα είναι πρώτη, είτε φαινόταν ότι θα είναι δεύτερη, πάντα πήγαινε. Μόνο με το Μητσοτάκη δεν πάει. Μόνο. Τώρα, στο άλλο που είχε... έγινε, αν μου επιτρέπετε, δηλαδή ο Μακρόν που πήγε στο debate θεωρούσε ότι θα είναι δεύτερος. Ο Σόλτς που πήγε στο debate θεωρούσε ότι θα είναι δεύτερος. Ο Μπάιντεν που πήγε στο debate θεωρούσε ότι θα είναι δεύτερος. Και εν πάση περιπτώσει, ακούω τον κύριο Μητσοτάκη να λέει, ελάτε λέει να συγκριθούμε, 15-19, 19-23. Εγώ και με τιμά ο υπουργός, έχουμε βγει πολλές φορές. Θετικό είναι σήμερα που είναι μαζί μας ο κύριος Μαργαρίτης, άλλες φορές άλλοι από άλλο κόμμα. Αλλά έχουμε βγει και δυο μας. Δηλαδή, αυτό που κάνει ο Χατζηδάκης με τον Ζαχαριάδη, δεν μπορεί να το κάνει ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα. Τόσο τρομερό. Μα και λέει, έχουμε συγκριθεί 70-80 φορές στη Βουλή, μάλιστα. 81. Τι πειράζει πια. Υπάρχει τι μια πολιτική πια. Βάση σε αυτό που είπε ο Γιώργος Χατζηδάκης, ότι σε αυτές τις εκλογές, επειδή είναι της απλής αναλογικής, πρέπει να συγκριθούν οι σχηματισμοί και τα υπόλοιπα κόμματα σε σχέση με αυτά που λέτε και, και τα προγράμματα που έχετε και ο ελληνικός λαός θα καταλάβει αν εσείς μπορείτε να τα βρείτε με τον κύριο Μαργαρίτη ή στη συγκεκριμένη περίπτωση αν ο κύριος Τσίπρας μπορεί να τα βρει με τον κύριο Ανδρουλάκη και να τοποθετηθούν επί τη βάση των κυβερνήσεων συμμαχιών. Και είπε ο κύριος Χατζηδάκης ότι στον επόμενο γύρο, αν και εφόσον πάμε, εντάξει, να γίνει. Αφού θα είμαστε σε ένα σύστημα το οποίο δίνει μπόνους και μπορεί να βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Να πάμε να το κάνουμε το debate. Είναι ένα επιχείρημα. Εδώ υπάρχουν πολλές εκδοχές για να συζητήσουμε. Δηλαδή, το ποιος διεκδικεί την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Είναι ένα θέμα. Είναι. Αυτό, γιατί αυτό θα έχει μια πρωτοκαθεδρία. Ποιοι τρεις διεκδικούν. Σωστό είναι αυτό. Εν πάση περίπτωση. Γι' αυτό είναι και η λογική που ανέπτυξε ο κύριος Χατζηδάκης ότι να γίνει με όλους. Αφού είναι έτσι το σύστημα. Εμείς λέμε ότι στη χώρα ψηφίζει κόμμα. Ψηφίζεις όμως και ποιον θέλεις να σε κυβερνήσει. Τώρα, είναι απολύτως σαφές ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα βρει όλα
όλες τις δικαιολογίες και όλα τα επιχειρήματα για να το αποφύγει. Δεν θα μπορέσουμε δυστυχώς να διαπιστώσουμε τι θα γινόταν στο υποθετικό σενάριο που πηγαίναμε σε δεύτερες εκλογές. Γιατί εκεί, ας πούμε, λέει ο κύριος Χατζηδάκης, εκεί θα έχουμε τον πόνους, άρα το ποιος θα έχει τον πόνους έχει σημασία. Γιατί εμείς θα κερδίσουμε τις εκλογές, είτε γίνει debate, είτε δεν γίνει debate, όπως πιστεύω ότι θα αποφύγει ο κύριος Μητσοτάκης. Όλοι οι επικοινωνιακοί του σύμβουλοι του λένε μην πηγαίνεις απέναντι στον Τσίπρα. Αλλού έχεις εσύ υπεροπλία. Με άλλο τρόπο μπορείς, αλλού είναι η δύναμη πυρός σου, δεν είναι στο ένας με έναν. Οπότε εκεί πέρα να το κρύψουμε. Αλλά επειδή οι αδυναμίες πλέον δεν κρύβονται και επειδή, όπως έλεγε και ο κύριος Μητσοτάκης, μπορείς να κοροϊδέψεις, το έχει πάρει το αμερικάνικο πολιτικό σύστημα, αλλά το λέγει πάρα πολύ ωραία. Και εγώ κάθε φορά που τον βλέπω στο Βήμα της Βουλής, το θυμάμαι πόσο ωραία μας το έλεγε. Μπορείς να κοροϊδέψεις λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα. Τι ωραία μπούμεραγκ που του ήρθε. Κύριε Μαργαρίτη, πώς τη βλέπετε αυτή τη συζήτηση? Κύριε Παναγιωτόπουλε, όπως ξέρετε, προέρχομαι από την αριστερά. Ήμουνα 12 χρόνια στην ηγεσία του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ απαράδεκτη τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή μια θέση αρχής για τον πολυκομματισμό και τον πλουραλισμό να συρρυκνώνεται στη λογική ότι είναι δύο αντίπαλοι. Είναι έξω από την κουλτούρα της αριστεράς, επιτρέψτε μου να σας το πω. Είναι νεότερος μου ο Κώστας και του έχουν και καλή επιτυχία γιατί τον συμπαθώ και τον εκτιμώ πολύ, είμαστε φίλοι. Αλλά θεωρώ απαράδεκτη αυτή την επιλογή. Όπως και η λογική βέβαια του κ. Χατζηδάκη που λέει στο δεύτερο γύρο θα μιλήσουν οι δύο. Κοιτάξτε, δεν είναι ο πολυκομματισμός. Είναι ένα ακριβό πολίτευμα και πρέπει να τον σεβόμαστε. Και ξέρετε, τα κόμματα που είναι πρώτα, τρίτα, δεύτερα αλλάζουν πολλές φορές οι ρόλοι. Όλοι πρέπει να πάρουμε τα μαθήματά μας γύρω από την υπόθεση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, πρέπει να είναι debate για όλους και στις πρώτες εκλογές και αν πάμε και στις δεύτερες. Δεν είναι η ιστορία ότι είναι δύο τα κόμματα στην Ελλάδα. Καθίστε να δούμε το άθροισμά τους ποιο θα είναι. Γιατί μέχρι στιγμής στις δημοσκοπήσεις εγώ ένα πράγμα βλέπω. Ότι το μόνο κόμμα που είχε άνοδο, μικρή, μεσαία, μεγάλη, είναι το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, ενώ η Νέα Δημοκρατία από τα ποσοστά του 19 και ο ΣΥΡΙΖΑ από τα ποσοστά του 19 σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι παρακάτω. Δηλαδή αυτό είναι και μια μαθηματική εκτίμηση. Τώρα με το άθροισμα που λέτε με βάζετε να κάνω την επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Και το άθροισμα... Άρα έχει σημασία το άθροισμα και όχι το ποσοστό του πρώτου, δεύτερου. Να σας πω τι εννοώ. Το άθροισμα των δύο πρώτων κομμάτων, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν έχει τον παλιό ισχυρό δικοματισμό. Ναι, εντάξει. Εντάξει, να είμαστε και λίγο λογικοί. Αλλά το να άθροισμα των ποσοστών των κομμάτων θα μετρηθούν στην απλή αναλογική. Εννοείται. Όχι ποιος είναι πρώτο εννοείται, ή δεύτερο αλλά κόμμα. Επειδή μέχρι στιγμής μιλάμε για το παιχνίδι των αριθμών. Mm-hmm. Στη βάση του παιχνιδιού των αριθμών γίνεται μια συζήτηση. Και εγώ μέσα σπάω τη θεωρία των αριθμών και λέω ότι τα debate πρέπει να είναι debate για όλους. Τηλεμαχίες για όλους. Αλλά υπάρχει και η άποψη ότι η κεντρική μονομάχη, η οποία θα είναι είτε κορμός στην περίπτωση της απλής αναλογικής, είτε στην αυτοδύναμη, λέει δεν θα πρέπει να αντιπαρατεθούν οι δύο αρχηγοί. Κοιτάξτε, τότε να πούμε ότι οι εκλογές, αν γίνουν δεύτερες εκλογές. Να γίνει και ένα debate. Δεν λένε να μην γίνει debate. Κοιτάξτε, δεν είναι δημοτικές εκλογές. Ναι. Να είμαστε καθαροί. Όπου πάνε οι δύο. Τελείωσε. Οι κανόνες είναι κανόνες. Επιτρέψτε μας να σας το πω, η προστασία της θεσμικής λειτουργίας. Είναι μεγάλη υπόθεση. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, εκλογές γίνονται όποτε γουστάρει το πλειοψηφικό κόμμα, μόνο στην Ελλάδα και στην Ιταλία γίνεται. Εμένα σε όλες τις άλλες χώρες η τετραετία τηρείται απαρέγκλητα. Δεν εννοώ τώρα οι εκλογές κανονικές. Δεν εννοώ. Ως δημοσιογράφο, με ξεπερνά και ότι μια διακομματική επιτροπή θα αποφασίσει το debate, ποιοι δημοσιογράφοι θα το κάνουν και πώς θα γίνει. Και αυτό για να με προσβάλλει εμένα ως δημοσιογράφος στην εγκληματία. Εγώ θεωρώ θα έπρεπε αυτό να το κανονίζουν οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, να σας πω δύο-τρία πράγματα που θα έπρεπε να είναι λυμένα στη χώρα μας. Και το ότι δεν είναι λυμένα δείχνουν ότι δεν είμαστε ευρωπαϊκό χώρα. Πρώτο, ότι πρέπει να εξαντλούνται οι τετραετίες. Δεν μπορεί να παίζει το παιχνίδι κάθε φορά να προκυρήσει κάποιες εκλογές βγάζοντας ένα λαγό από το καπέλο. Δεύτερον, ότι τα debate είναι debate για όλους. Τρίτον, ότι ακόμα και το εκλογικό σύστημα μπορεί να καθιερωθεί με έναν κοινά αποδεκτό τρόπο ως μόνιμο εκλογικό σύστημα. Θα συμφωνήσετε όμως. Λοιπόν, ναι, αλλά προσέξτε, στις υπόλοιπες χώρες αυτή η ιστορία δεν είναι συνεχώς χαρτιά της τράπουλας. Άρα, η γνώμη είναι ότι πρέπει να είμαστε σωστοί σε αυτό το θέμα και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ένα σοβαρό λάθος και κάτι ακόμα. Εμένα με ενοχλεί που ακούω και από ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα ΣΥΡΙΖΑ τα οποία δεν προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ. Που λένε ότι αν ψηφίσεις, ας πούμε, Πασόκ Κίνημα Αλλαγής ή Μέρα 25 ΛΑΕ, χάνει, δεν έχει αξία και στις δεύτερες εκλογές αυτές οι δυνάμεις, αν δεν μπουν από τώρα την άποψή τους για τη συνεργασία, θα πιεστούν. Εδώ ισχύει λοιπόν η παροιμία, η μύτη μου μέσα στη γλάστρα κάνει σύντομα διάλογο με τα άστρα. Μάλιστα. Δεν έχω άλλο να πω. Λοιπόν, το έχω ακούσει ποτέ αυτό. Ναι, είναι μια λαϊκή παροιμία που δεν έχω ακούσει στη Μακεδονία. Μπορώ να έχω ένα σεκόντ γι' αυτό. Ναι, ένα λεπτάκι. Ναι, και θα απαντήσω στον παλιό σύντροφο και αγαπημένο φίλο Θοδωρο Μαργαρίτη. Αυτή τη θεωρία της χρήσιμης ψήφου την είχε κύριε Μαργαρίτη
το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Σιμίτη τη δεκαετία του 2000. Που είχε τα μπόνους των 40 και των 50 ευρώ. Γι' αυτό λέει ο Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ έπαθε και έμαθε. Εσείς και πάθατε ένα και δεν μάθατε. Δεν χρειάζεται να κατάλληλο. Το 2016, που ήσασταν στην ηγεσία του Κινάλ, φέραμε νόμο για την απλή αναλογική. Δηλαδή, όση δύναμη έχει στο λαό, να έχει και στη Βουλή. Και εξ όσων θυμάμαι, δεν το ψηφίσατε. Μα πια. Δεν ψηφίσατε. Σωστό είναι. Αυτή. Σύμφωνοι. Τι πια. Αυτή. Σύμφωνοι. Άρα, τι μου λέτε τώρα. Μα άμα έχετε και εσεί. Τι. Τότε πια την ψηφίζατε. Αν υποστηρίζετε. Τώρα ρε Θόδωρε. Ωραία, ωραία. Δεν γνωριζόμαστε και 30 χρόνια. Τώρα σε παρακαλώ. Εάν υποστηρίζετε την αναλογική, τότε και κυβέρνηση των Ελλήνων. Εγώ την έφερα. Μισό λεπτό. Αν δέχομαι το επιχείρημα και το τάκλιν, απαντώ. Εάν το δέχεστε την απλή αναλογική, τότε έχει δίκιο ο Τσακαλώτος. Και ο Δραγασάκης που είναι δημοκρατή. Μετά δεν είναι έτσι. Ο Τσίπρας έχει δίκιο. Δεν μπορεί να λες την απλή λογική. Και μετά λες μόνο άμα είμαι πρώτος. Μαργαρίτη, πάμε. Και αυτό είναι τώρα. Γιατί είναι τωρινή αντίφαση. Στον επόμενο γύρο. Δεν είναι παλιά, του 16. Κύριε Χατζηδάκη. Κυβέρνηση τερατογέννησης, κυβέρνηση ηττημένων. Μου θυμίζει λίγο το Σκιάχτρο. Δηλαδή, προσπαθείτε με έναν τρόπο να φοβήσετε. Η τακτική της Νέας Δημοκρατίας είναι μια τακτική φόβου στον ψηφοφόρο ότι κοιτάξτε να δείτε, προσέξτε τι θα ψηφίσετε. Στην πρώτη κάλπη, γιατί μπορεί να βγει και αυτό. Σας φοβίζει αυτό, είναι υπαρκτό ενδεχόμενο. Απλώς θέλω να πω δύο έτσι αιρετικές σκέψεις για τα προηγούμενα. Ίσα-ίσα για να έχω ίσχυ τη συνείδησή μου και να είναι καταγεγραμμένες. Όχι ότι... Το ένα είναι ότι συμφωνώ ότι θα πρέπει να έχουμε στην Ελλάδα σταθερά τους ίδιους κανόνες και να κάτσουμε να τους συμφωνήσουμε και να μην αυτοσχεδιάζουμε κάθε φορά. Που υπάρχει συνεννόηση σε αυτό. Σε αυτό συμφωνώ. Απλώς δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε και στο μοντέλο. Στο... Ναι, εντάξει, αλλά όμως να συζητήσουμε κάπου για να δεχθούμε την αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, η πείρα δείχνει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Του καταθέτω τελείως τεχνικά. Έτσι, ότι δεν έχει και τόσο σημασία τι θα γίνει το debate. Πολύ περισσότερο. Σε χώρες όπως τη δική μας, που ο κόσμος είναι πολιτικοποιημένος και ξέρει τους αρχηγούς των κομμάτων και τα κόμματα. Δεν είναι όπως η Αμερική που κατεβαίνει, ο ένας οπωσδήποτε στην Αμερική είναι καινούριος. Ο οποίος το μαθαίνει ο κόσμος τότε, ας πούμε, για να δούμε και τι είναι αυτός και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κτλ. Και πώς τα πήγε, πώς δεν τα πήγε. Εδώ πέρα έχεις τον έναν που είναι αρχηγός από το 2009, που F8, ξέρω εγώ πότε βγήκε ο κύριος Τσίπρας, και ο άλλος από το 2016. Δηλαδή. Δεν υπάρχει κανένας που να μην τους ξέρει και να μην τους έχει βαθμολογήσει και ξαναβαθμολογήσει και μετρήσει. Και τα μεγέθη είναι διαφορετικά. Αφήστε οι πολιτείες, πληθυσμιακά και τα λοιπά. Το είπα, σας είπα ίσα-ίσα για να πω αυτό το οποίο. Πάντως κρατώ το ότι μπορεί κάποια στιγμή να συμφωνήσετε, να συνοηθείτε για σταθερούς κανόνες. Είναι για να έχουμε ένα λέμε. Εσείς οι δημοσιογράφοι κάθε φορά το θυμάμαι και τι λέτε και το debate. Δηλαδή, εγώ ίδιος έχω συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Ίσως έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον συζήτηση πριν το debate και γιατί δεν γίνεται το debate παρά το ίδιο το debate. Λοιπόν. Τώρα. Τερατογένεση. Αυτό. Τι, κουνάτε το σκιάχτρο στους πολίτες να φοβηθούν. Εμείς εκείνο το οποίο λέμε το εξής. Μήπως φοβάστε την αποχή, κύριε Χατζηδάκη. Βεβαίως. Δεν το έχουμε κρύψει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ότι μπορεί να σας κάνει ζημιά εκλογική. Εμείς πιστεύουμε, επειδή το βλέπουμε και στον κόσμο και βλέπετε, σας μιλάω τελείως ανοιχτά. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε τις ψήφους και είμαστε αρκετά μπροστά. Όχι μπροστά, αρκετά μπροστά. Το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται καμιά φορά και σε μέσα προς το, φιλικά προς το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω ονόματα, αλλά συνούμεθα. Αν πιεστώ, μπορώ να πω και τα ονόματα. Εννοώ των μέσων. Εντάξει. Ξέρουμε, εδώ στην Ελλάδα ζούμε. Τώρα, εκείνο το οποίο νομίζουμε ότι δεν έχει γίνει κατανοητό από μια μερίδα, ας πούμε, ψηφοφόρων, είναι η σημασία του πρώτου γύρου. Δεν σου λέει. Αφού θα έχουμε δεύτερο γύρο, κάποιοι από εσάς ρωτάνε και κάποιοι απαντάνε κιόλας. Θα έχουμε και τρίτες εκλογές, δεν θα έχουμε τρίτες εκλογές κτλ. Κτλ. Δεν πρέπει να ξέρω πώς. Σου λέει δεν πάω να ψηφίσω στις τρίτες. Τι είναι να να ψηφίσω στις πρώτες. Όχι. Διότι οι πρώτες, παρότι βεβαίως εμείς δεν μπορούμε να πούμε να είμαστε σοβαροί ότι διεκδικούμε την αυτοδυναμία, πρέπει να πάρουμε 46% προκειμένου να έχουμε αυτοδυναμία στον πρώτο γύρο και δεν θα έχουμε προφανώς 46%. Στον πρώτο γύρο μπορεί πράγματι να γίνει αυτό που λέμε κυβέρνηση των ηττημένων. Και πώς μπορεί να γίνει. Αν κάποιοι δεν πάνε να ψηφίσουν, ας πούμε, και να αποφασίσουν να πάνε στο δεύτερο γύρο ή αποφασίσουν να στέλνουν μηνύματα προς τη δική μας κυβέρνηση ενώ ξέρουν ότι θα πάνε στο δεύτερο γύρο, όπως λέγεται, να πάνε να την ψηφίσουν, τότε μπορεί να βγουν αλόκοτα αποτελέσματα και τα οποία και να οδηγήσουν σε και γιατί να είναι αλόκοτα σε σχέση με τα αναμενόμενα. Ναι, γιατί έτσι. Να είναι η κυβέρνηση ηττημένων όταν μιλάμε για τη συνταγματική πρόβλεψη που είναι κοινοβουλευτική. Εμείς έτσι το βαφτίζουμε.
είναι δεδηλωμένη. Άρα είναι άθροισμα για να χρησιμοποιήσω τον κύριο Μαργαρίτη. Είναι άθροισμα εδρών. Ακούστε. Αν βγουν τα κουκιά στις έδρες, τι σημασία έχει ποιος είναι ο πρώτος, ποιος είναι ο δεύτερος. Αυτή είναι η φιλοσοφία της απλής αλλαγής. Ναι, που δεν συμφωνείτε εσείς βέβαια. Το ακούω και το καταγράφω. Εμείς το βαφτίζουμε έτσι, αλλά προσέξτε, με κάποιο τρόπο, κύριε Παναγιωτόπουλο, συμφωνεί μαζί μας και ο κύριος Τσίπρας. Τουλάχιστον στα λόγια του, δεν ξέρω στην καρδιά του. Αλλά στα λόγια του λέει. Πιστεύετε ότι έχει σχέδιο, ότι μπορεί να το κάνει. Πιστεύω ότι θα ήταν βλακώδες να μην το κάνει. Ότι αν του βγαίνουν τα νούμερα. Ναι. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το τι λέει ο κύριος Ραγασάκης ή ο κύριος Τσακαλώτος. Σε αυτή την εκπομπή με μεγαλύτερη ειλικρίνεια, θεωρώ ότι αν του βγαίνουν τα κουκιά, παρότι έχει πει ότι θέλει να είναι πρώτος και δεν θα κάνει κυβέρνηση τιμένων επομένως. Ναι, έτσι, ναι. Πιστεύω θα το κάνει. Διότι αν του βγαίνει τα κουκιά με τον κύριο Βαρουφάκη που λέει τώρα ότι θα συνεργαστεί να κάψουν μαζί τις τράπεζες. Και γιατί θα είναι καταστροφικό και αυτό. Με τον κύριο Ανδρουλάκη. Τι θα κάνουμε. Λέει ο κ. Βαρουφάκης, δεν λέει ότι είναι καιρό να κάψουμε τις τράπεζες. Και λέω κι εγώ, δικαιούμαι να το πω, ότι θα τις κάψετε μαζί, άμα κάνετε κυβέρνηση μαζί. Εκτός αν προσπαθείτε να συγκρατήσετε. Αν προσπαθείτε να συγκρατήσετε τον κύριο Βαρουφάκη. Εντάξει, θα κάνουμε τράπεζα. Έτσι θα κάνουμε εκλογές. Εγώ ξέρω ότι η δική σας προσωπική θέση. Εγώ ξέρω ότι η δική σας προσωπική θέση προς τιμή σας. Είναι το λέγατε ότι δεν θέλατε εσείς ο ίδιος να αφήσετε ανοιχτά αυτά τα περί συγκυβέρνησης με τον κύριο Βαρουφάκη, αλλά τα αφήνει ο κύριος Τσίπρας. Τι να κάνω. Εγώ δηλαδή να μην το υπογραμμίσω αυτό το πράγμα. Να μην σημειώσω ότι το αφήνετε ανοιχτό. Και διαρωτώ με τι θα κάνετε μετά. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ λοιπόν ότι αν έχει τη δυνατότητα να κάνει κυβέρνηση και να πιάσουν 150 κάτι βουλευτές μαζί με το Πασόκ ή ακόμη περισσότερο αν δεν τους βγαίνει μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη, θα το κάνουν. Διότι και ο κύριος Τσίπρας, αν δεν το κάνει, θα βρεθεί στο δεύτερο γύρο με τον Μητσοτάκη να έχει το πλεονέκτημα με την ενισχυμένη αναλογική. Το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Ο κύριος Ανδρουλάκης λογικά, έτσι λένε όλες οι προβλέψεις, συμπιεζόμενος μεταξύ των δύο κομμάτων στο δεύτερο γύρο, θα βγάλει λιγότερους βουλευτές. Και ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος θα μπει με κάποιο τρόπο στην πρώτη φορά στη Βουλή, τη δεύτερη μπορεί για λίγο ή για περισσότερο να μην μπει. Άρα έχουν συμφέρον όλοι να το κάνουν. Σας το λέω τελείως με ανοιχτά χαρτιά και χωρίς περί διαγραμμάτου τοποθετήσεις. Και πιστεύω ότι οφείλουμε να το πούμε. Στους δικούς μας τουλάχιστον ψηφοφόρους, ναι. Αυτούς που θέλουν να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία στο δεύτερο γύρο, λέγοντάς τους ψηφίστε από τον πρώτο, διότι αν περιμένετε στο δεύτερο μπορεί να γίνουν να πράγματα, πράγματα περίεργα. Μάλιστα. Λοιπόν, τα περίεργα πράγματα, κύριε Ζαχαριάδη. Ο κ. Χατζηδάκης περιέγραψε μια κατάσταση, η οποία όμως είναι και υπαρκτή από την άλλη. Υπό την έννοια ότι ο κ. Βαρουφάκης και τα στελέχη του έχουν τοποθετηθεί. Και για το τραπεζικό σύστημα, βγήκε το πρόγραμμα Δήμητρα. Οπότε οι τηλεθεατές και οι ψηφοφόροι που σας έχουν ακούσει, όχι εσάς προσωπικά. Το ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι εμείς θα σχηματίσουμε κυβέρνηση, και μάλιστα θυμίζω την πρόσφατη συνέντευξη του κ. Τσίπρα στην Καθημερινή, που είπε αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, προοδευτικά, πλην Βελόπουλου κτλ. Από εκεί που είναι πιο δεξιά, μπορούμε να σχηματίσουμε. Μέρα 25, μέρα 25, ΚΚΕ μέσα. Λοιπόν, όταν το μέρα 25 έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα και ήρθε με ένταση. Δεν το έχει πει ακριβώς έτσι ο Τσίπρας. Ναι, θα μου το πείτε εσείς. Εγώ το είπα έτσι περιγραφικά. Θα μου το διευκρινίσετε εσείς. Δημοσιογραφικά. Άρα εσείς. Μετά από όλη αυτή την υπόθεση με τις δηλώσεις των στελεχών του ΜΕΡΑ25 και την έκταση που πήρε, είναι ακόμα δυνητικός σύμμαχος ο κύριος Βαρουφάκης και το κόμμα του για σας? Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Εμείς στις εκλογές δεν απευθυνόμαστε ούτε στο ΠΑΣΟΚ, ούτε στο ΚΚΕ, ούτε στο ΜΕΡΑ25. Απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό. Και του λέμε ελληνικέ λαέ, κύριος Μητσοτάκης απέτυχε σε όλα. Κάνει την καθημερινότητά σου πιο δύσκολη. Πρέπει να φύγει. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Τι σημαίνει αλλαγή? Η αλλαγή δεν είναι ασύνθημα, είναι έχει περιεχόμενο. Ο πρώτος πρέπει να γίνει δεύτερος. Και ο δεύτερος πρέπει να γίνει πρώτος, για να απαντήσω στο άλλο που λέει και ο κύριος Χατζηδάκης. Εάν έχουμε αλλαγή, τότε και αντιστοιχηθούν οι ψήφοι των πολιτών στη Βουλή. Γιατί λέμε να έχουμε μια ισχυρή και αποτελεσματική κυβέρνηση. Ξέρετε τι κάνουμε τόσα χρόνια. Έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες είναι του 36, του 37, του 38% και στο κοινοβούλιο είναι του 50%. Εάν βγούμε πρώτο κόμμα και συγκροτήσουμε προοδευτική κυβέρνηση, τότε θα έχουμε στην Ελλάδα την πιο ισχυρή κοινωνικά κυβέρνηση που υπήρξε ποτέ. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία για να κάνουμε
αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Πρέπει όμως να έχει και ηθική και πολιτική νομιμοποίηση. Γι' αυτό πρέπει να είναι πρώτος. Και κύριε Χατζηδάκη, εν πάση περιπτώσει, δεν καταλαβαίνω γιατί αντιμετωπίζετε την πολιτική και τους βουλευτές ως μαγειρική με κουκιά. Δεν είμαστε κουκιά, είστε τόσα χρόνια βουλευτής. Δεν είστε ένα κουκί. Είστε ένας άνθρωπος με μία άποψη κτλ. Δεύτερον τώρα. Αυτά τα οποία να κάψουμε και να ανατινάξουμε. Συλλογιστική ανέλησα, δεν μείωσε κανένα. Να κάψουμε, λέει, και να ανατινάξουμε. Αν βγαίνουν οι ψήφοι, ένα, δύο, τρία. Τις τράπεζες. Είναι πραγματικά χάρισμα του Τσίπρα. Έχει καταφέρει και τους έχει κοροϊδέψει όλους σε όλο τον κόσμο και τον έχει καταλάβει μόνο το επιτελείο του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι ο εν ενεργεία καγκελάριος της Γερμανίας, ο πρόεδρος του S5, ένας από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς στη χώρα του και στον κόσμο, θα συναντιόταν με κάποιον ο οποίος θα ήθελε να ανατινάξει το τραπεζικό σύστημα. Σοβαρά τώρα. Ναι, αν είναι όμως. Εσείς πιστεύετε ότι τέτοιος... ο κύριος Μπλίνκεν. Ναι. Ο κύριος Μπλίνκεν. Δεν είναι τώρα της πλάκας ο κύριος Μπλίνκεν. Θα συναντιόταν. Σε ποιες χώρες συναντιέται ο Υπουργός Εξωτερικών της Ηνωμένης Κυβέρνησης? Θα σας το πω. Θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα μιλάει. Θα σας ο οποίος θα πει απεταξάμιν, ξεχνάω λοιπόν, το Βαρουφάκι του παρελθόντος. Εμείς λοιπόν, εμείς να πηγαίνουμε ένα-ένα. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Να βγούμε πρώτοι. Να κερδίσουμε. Να πάρουμε την εντολή. Την πρώτη εντολή. Και αφού την πάρουμε, για να δούμε τι θα πει ο κύριος Μαργαρίτης στη σοσιαλιστική διεθνή και σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ότι δεν συγκροτούμε κυβέρνηση με τον Τσίπρα γιατί θέλει να είναι πρωθυπουργός, θα το πει στο Σόλτς που πήρε 25% και έγινε καγκελάριος, αλλά ο Τσίπρας που θα πάρει 35% δεν θα γίνει πρωθυπουργός. Θα το πει στο Σάντσεθ που με 27% έγινε πρωθυπουργός, αλλά ο Τσίπρας με 35% δεν θα γίνει πρωθυπουργός. Θα το πει στον Κώστα, ο οποίος αντίστοιχα συγκρότησε προοδευτική κυβέρνηση. Να δω τι θα πούνε δηλαδή. Να δω όμως, τι θα πούνε. Εδώ είναι, δηλαδή, με έναν εκβιασμό. Δεν είναι εκβιασμός. Μια κυβέρνηση. Δεν είναι εκβιασμός. Δηλαδή, ναι, δεν είναι εκβιασμός. Όχι, θα πείτε ότι επειδή ο ψηφοφόρος ψήφισε τον κύριο Τσίπρα και είπατε πριν ότι με πολύ μικρά ποσοστά και κάνατε την αντιστοίχηση της αυτοδυναμίας. Ότι εγώ 35%, δεν διανοούμε. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο θα σχηματιστεί μια κυβέρνηση η οποία δεν θα έχει κακή υποψία. Δεν πρέπει να έχει ευθύνη η κυβέρνηση. Δεν πρέπει να έχει μια συνοχή δηλαδή όμως αυτή η κυβέρνηση. Φυσικά θα έχει συνοχή. Όταν όμως δηλαδή υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός και αυτές οι κατηγορίες και όταν λέτε ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα αλλάξει άποψη το βράδυ των εκλογών που θα δει το νούμερο. Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης. Ναι. Πώς θα γίνει? Ο καθένας θα πάρει την ευθύνη του. Εάν εμείς είμαστε πρώτοι και έχουμε κερδίσει. Αυτό που λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Θα έχετε στην κυβέρνησή σας ένα βαρουφάκι ο οποίος δεν θα μιλάει. Δηλαδή, αν ο κύριος Ανδρουλάκης επιλέξει σε έναν ιτημένο και απαξιωμένο πολιτικά από το λαό κύριο Μητσοτάκη να δώσει φιλή ζωής την επόμενη μέρα των εκλογών, θα πάρει και την ευθύνη του. Θα βάλει και τον κύριο Βαρουφάκη μέσα. Και στην πολιτική οικογένεια στην οποία βρίσκεται το κάθε κόμμα. Μάλιστα, ο κύριος Βαρουφάκης χωράει. Τώρα, υπάρχει μια κρίσιμη στιγμή στην πολιτική ζωή της χώρας που είναι η ημέρα των εκλογών. Εγώ νομίζω ότι η πολιτική συνάντηση Τσίπρα-Σόλτς δείχνει ένα μοντέλο. Και να σας πω γιατί πιστεύω ότι κάθε πρωί που θα ξυπνάμε σε αυτή τη χώρα πρέπει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος να πηγαίνει στο Μαξίμου και ο αρχηγός του τρίτου κόμματος να πηγαίνει στη Ζαλοκώστα, στην Αντιπροεδρία. Γιατί ζητάμε ευθύνη και είναι θέμα στο οποίο συμφωνώ με τον κύριο Χατζηδάκη. Δεν νοούμε να κερδίσουμε τις εκλογές και ο Τσίπρας να πηγαίνει στην Κουμουνδούρου. Και ποιος θα πηγαίνει στο Μαξίμου? Ή αντίστοιχα θα ήταν αδιανόητο το 2012 που έγινε κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, να μην είναι έτσι. Δεν μου απαντάτε δεν ήταν καταστροφικό για τον κύριο Βαρουφάκη και τον Ρόλο. Σας απαντώ. Ότι θα αλλάξει, ότι εμείς, θα αφήσει εμείς, πίσω το πρόγραμμα εμείς, και θα έρθει απλώς να σας δώσει πλειοψηφία. Εμείς θέλουμε την πρώτη εντολή. Θα απευθύνουμε προσκλητήριο στις δυνάμεις με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, με βάση όμως την εκλογική δυναμική και αποτύπωση που θα υπάρχει. Αυτό δεν το έχουμε προς το παρόν. Άρα δεν αποκλείεται λοιπόν, το Βαρουφάκι. Και με βάση αυτό, ο καθένας θα πάρει την ευθύνη του. Και με το πρόγραμμα και με τα πρόσωπα και με όλα. Να το κάνουμε λίγο ξεκάθαρα. Πασόκ, Μπέρα 25 και ΚΚΕ. Λοιπόν, είναι όλα τα κόμματα αυτά. Πρέπει πρώτα να δούμε τη λαϊκή ετοιμιγορία. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Δεν ξέρω. Δηλαδή μου λέτε τώρα να δω πράγματα όμως, τα οποία... Α, και τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει κατά από 30 στις δημοσκοπήσεις και λέει ότι θα είμαστε αυτοδύναμοι. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι... Όχι βέβαια. Ο κ. Βελόπουλος. Όχι βέβαια. Άρα όλοι οι άλλοι ναι.
Αυτό λέω... προσπαθώ να κάνω. Δηλαδή, ναι, αλλά... για αυτούς λέτε λέω, όχι, λοιπόν, για τους άλλους το λέτε λέω, λοιπόν, θα δείξει κάλπι. Λέω λοιπόν ότι σήμερα είμαστε σε μια φάση προεκλογική. Μέχρι τη μετεκλογική μεσολαβούν οι εκλογές. Αν μου επιτρέπετε και πολύ σύντομα, λέει για, πραγματικά αυτό το επιχείρημα του κυρίου Χατζηδάκη. Είπα εγώ στον προηγούμενο γύρο ότι θα βρουν όλα τα επιχειρήματα. Λέει, επειδή ξέρουμε, λέει, τους Μητσοτάκηδες από το 65, δεν χρειάζεται debate. Τους ξέρουμε. Και ξέρουμε και τον Τζίπρα από το 8. Είπα εγώ αυτό. Όχι, εσύ πάτε από το 15, αλλά εγώ το βάζω από το 65. Πάω και άλλα 50 χρόνια πίσω. Λοιπόν, γιατί είναι και μέρα με αποστασίες σήμερα. Είναι μια παρατήρηση καθαρά από την όποια πείρα έχω στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Επειδή έχετε τεράστια πείρα. Δηλαδή, ο Εύερτ δεν ήταν γνωστό και ο Σιμίτης δεν ήταν γνωστό. Άλλο λέω. Εντάξει τώρα, μιλάτε εσεί τώρα. Μίλησα για την άποψή μα. Εσύ είστε ένα άνθρωπο. Τα ξεκαθάρισα, μην ξαναλέμε τα ίδια. Εγώ θέλω να αποφύγουμε ένα σκόπελο τις επόμενες 25 μέρες. Να συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις και τα debate. Δεν θα γίνει debate μεταξύ των δύο. Αποκλείεται το κάνει ο Μητσοτάκης. Με τις δημοσκοπήσεις τι έχετε τώρα. Τι έχουμε με τις δημοσκοπήσεις. Τίποτα δεν έχουμε με τις δημοσκοπήσεις. Βλέπω σταθμισμένα, στάθμιστα. Έχουμε φτάσει στην ώρα της κάλπης. Ναι. Και γιατί χρειάζεται ασχολείστε τόσο πολύ με τις δημοσκοπήσεις. Γιατί αισθάνομαι ότι γίνεται μια προσπάθεια τις επόμενες μέρες αντί να συζητήσουμε για το ιδιωτικό χρέος. Σωστό είναι αντί αυτό. Να συζητήσουμε για την ακρίβεια. Θα συζητήσουμε αντί όλα. Να συζητήσουμε για την αποτυχία του κύριου Χατζηδάκη με τις επικουρικές. Δεν σας αρέσουν τα νούμερα των δημοσκοπήσεων. Λοιπόν, αποτυχία σας φαίνεται. Όχι. Ναι, εμένα μου φαίνεται αποτυχία. Σας μας φαίνεται επιτυχία, δεν πειράζει. Θα τοποθετηθούμε σε αυτό. Δεν σας αρέσουν. Πήρε τη συντάξη, κύριε Χατζηδάκη, αυτά που λέγατε. Αν βάλουμε προεκλογικά. Πήρε επικουρικές συντάξεις, βγάλατε επικουρικές. Πού ζείτε. Με το ζύγι. Εδώ ζω. Ναι. Εσείς που ζείτε. Εσείς. Έχετε καταλάβει ότι είχαμε 80.000 και πήραμε, δώσαμε μόνο Ιανουάριο και Φεβρουάριο 43 και όλοι οι άλλοι πήραν ένα. Βγάλατε με το ζύγι. Όχι, καθόλου με το ζύγι. Πολύ σωστά και χωρίς κανένα πρόβλημα. Μην τα λέτε αυτά, δεν το ξέρετε. Για να σας προστατεύσω. Λέω λοιπόν, πρέπει να συζητήσουμε για το περιεχόμενο της πολιτικής. Είναι η ώρα της κάλπης στις δημοσκοπήσεις και κλείνω με αυτό. Πολλές φορές. Πραγματικότητα. Το 19 υπήρχε μια δημοσκόπηση πίσω. Που έπιασε το ΣΥΡΙΖΑ στον 31,5. Υπήρξε. Το πρώτο δεύτερο σε αυτό το υπήρξε. Την πρωτιά, το δεύτερο. Τι θα πει το πρώτο δεύτερο. Εντάξει. Το 2015 το Σεπτέμβριο υπήρξε το πιάνανε τη Νέα Δημοκρατία, δείχνανε πρώτοι. Άρα αφισβητείτε. Στην Κύπρο. Ναι. Αφήστε τώρα, στην Κύπρο. Ναι. Δίνανε 16% διαφορά και ήρθε 2,5%. Στη Γερμανία δίνανε πρώτο. Ωραία. Το Τσέντεου και ήρθε πρώτο. Δεν αφισβητώ τίποτα. Λέω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία έχουν μία δυνατότητα επιτυχίας ή αποτυχίας. Φέρνω και εσωτερικά και διεθνή παραδείγματα και λέω ότι πρέπει να συζητήσουμε για την ουσία. Ωραία, θα συζητήσουμε. Άρα λοιπόν, αλλά όταν μια δημοσκόπηση κάνει κάποια προβολή, ας ξέρουμε κι εμείς. Προσπαθώ να σας απαντήσω. Ναι, αλλά μου το πάτε... Άμα σας απαντούσα σε όλα με ένα ναι ή με ένα όχι, θα κάνετε 10 λεπτά εκπομπή. Επειδή κάνετε ωραία εκπομπή και ξεχωρίζετε και βγάζετε κτλ. Λέω λοιπόν. Το κάνει για να σας διευκολύνει να γεμίσετε το χρόνο. Εγώ είμαι καλόπιστος άνθρωπος. Ο καλόπιστος. Ναι. Δεν πιστεύω ούτε ότι είναι στημένα, ούτε ότι τα κλέβουνε, ούτε ότι ξαφνικά προσπαθούν να μας κάνουν ότι ξεχάσαμε αυτά που θυμόμασταν πριν από ένα μήνα. Αλλά δεν πρέπει. Και αν εσείς για παράδειγμα είστε κακόπιστος, να σας πούνε να ρε παιδί μου, αυτό είναι το αστάθμητο δείγμα, αυτό είναι το σταθμισμένο. Εμείς κάνουμε αυτή την εκτίμηση. Θα μιλήσω τώρα με ονόματα. Έχετε δει τις δημοσκοπήσεις, ας πούμε, τις προράτα που δημοσιεύονται στην εφημερίδα των συντακτών. Μάλιστα. Δεν πρόσκειται η εφημερίδα των συντακτών στην Ελλάδα. Την εξαιρούμε εμείς την προράτα. Όχι, αλλά. Μας πείτε όμως κι εσείς διάφορες εταιρείες που έχουν τιμολόγια, κύριε Χατζηδάκη. Δεν έχετε θυμηθεί το Bridging Europe, ας πούμε, και μια άλλη που δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Που το 2019 βγάζανε ότι είναι δύο μονάδες διαφορά ή μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Τώρα με συγχωρείτε. Οι εταιρείες αυτές. Εσείς τώρα γιατί έχετε εκνευρισμό με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ κανένα εκνευρισμό δεν έχω. Δηλαδή κάνετε σαν να σε πιάσουν την ώρα που κλέβετε. Αν ξυφουλκείτε εναντίον δημοσκοπήσεων, οι οποίες και στα δικά σας μέσα δείχνουν μπροστά την Δημοκρατία. Τι να κάνουμε τώρα. Συνομώτησε η εφημερία των συντακτών υπέρ ημών. Λέω λοιπόν. Η Μπέιτ για δύο δεν θα γίνει εδώ πέρα όταν είναι. Θα γίνει για τρεις. Λέω λοιπόν. Ξανά για τις δημοσκοπήσεις, για να πω λίγο τα πολιτικά. Το μόνο σχήμα το οποίο έχει άνοδο στα ποσοστά του μικρή, μεσαία, μεγάλη σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Οι άλλοι δύο έχουν από τα ποσοστά του 19 κάμψη. Τελεία. Ωραία.
Άρα λοιπόν τι δημοσκοπήσεις μπορούμε να τις δούμε με διάφορους τρόπους. Πάμε τώρα στην ουσία. Πάμε στην τερατογέννηση τώρα. Πρώτο. Και εσείς πού θα μπείτε, σε ποιο σχήμα. Θα σας πω. Πρώτο. Μπαίνετε με μέρα 25. Θα απαντήσω όλα. Πρώτο. Είναι πολύ θετικό που η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζουν το θετικό ρόλο του ΠΑΣΟΚ και του κινήματος αλλαγής. Έπαψε αυτή η ιστορία ότι η κεντροαριστερά έχει ευθύνη για τη χώρα, ότι κατέστρεψε τη χώρα, ότι έκανε εκείνα, έκανε τα άλλα. Τώρα τρέχουν όλοι σε σχέση με αυτό το χώρο που είναι ο ενδιάμεσος στην πολιτική αντιπαράθεση. Δεύτερο ζήτημα. Σωστά είπατε, κύριε Παναγιωτόπουλε, και το εκτιμώ που και σαν δημοσιογράφος το σχολιάσατε, ότι ένας τρόπος με τον οποίο διατυπώνονται οι εκκλήσεις συνεργασίας προς την κεντροαριστερά έχουν ένα εκβιαστικό χαρακτήρα. Δηλαδή ότι κοίταξε να δεις, θα δώσεις λογαριασμό μετά αν εκείνο. Ο ένας λέει τερατογένεση. Καταρχήν τερατογένεση στο δημοκρατικό πολιτικό σύστημα, εγώ δεν το δέχομαι σαν έννοια. Πάντως μέρα 25 δεν. Λέω δεν τερατογένεση θέλετε. Από το κοινοβουλευτικές δυνάμεις δεν υπάρχει. Mm-hmm. Ευτυχώς η Χρυσή Αυγή δεν είναι στη Βουλή. Μια μάχη έχουμε με την Ελληνική Λύση. Όλοι οι άλλοι είναι τα κόμματα του συνταγματικού τόξου. Και η Ελληνική Λύση παρά το γεγονός ότι μια ακροδεξιά με την οποία πρέπει να συγκρουστούμε. Μην την αφήνουμε στο απειρόβλητο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν υπάρχει τερατογένεση. Δεν υπάρχει τερατογένεση. Αυτή είναι μια λέξη που δεν συνάδει στη συνταγματική και δημοκρατική ομαλότητα. Αυτό όμως αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν μπορεί να εκβιάζει. Και λέω το εξής. Μπορεί να συζητάμε για τη σταθερότητα, κύριε Χατζηδάκη, το οποίο είναι το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, όταν έχουμε στην πλάτη μας τις υποκλοπές. Θα κάτσει δηλαδή ο Ανδρουλάκης να μιλήσει με τον Μητσοτάκη που τον παρακολουθούσε. Και για τον κύριο Χατζηδάκη υπάρχουν ερωτήματα, είναι δικά του. Δικό του λογαριασμό, δικό του θα το λύσει. Υπάρχουν αποδείξεις. Ναι, λέω τώρα για τον χώρο που εγώ εκπροσωπώ εδώ. Είναι δυνατόν να κάτσει με τον Οτακουστή. Διότι άρα το αποκλείεται. Πάμε στις εκλογές. Ένα-ένα. Είμαι σύντομος. Πάμε στις εκλογές και η σκιά γύρω από τον Ανδρουλάκη στους καφενέδες παίζεται. Διότι δεν έχει δοθεί απάντηση για την νόμιμη επισύνδεση γιατί έγινε. Ναι. Πάμε παρακάτω. Μισό λεπτάκι εδώ. Εδώ σας κατηγορούν όμως ότι βάζετε όλα τα θέματα. Ενώ λέτε ότι ναι, εγώ θα συνεργαστώ. Δώστε μου ισχυρό ποσοστό. Θα σας απαντήσω. Αλλά όλα αυτά που βάζετε είναι επιχειρήματα για να μην συνεργαστείτε. Θα σας απαντήσω αμέσως. Εκεί θα καταλήξω. Ναι. Ποιο είναι το δεύτερο αφήγημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προοδευτική διακυβέρνηση. Μάλιστα. Για πετε μου, κύριε Παναγιώτοπουλε, με τον Μπολάκη μπορεί να γίνει προοδευτική διακυβέρνηση για τον Αντώναρο. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Τα πρόσωπα είναι το πρόβλημα ή το περιεχόμενο. Ο Πολάκης είναι ότι υπέστη στο παρελθόν ο αυριανισμός στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα ο αυριανισμός μετακόμισε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ιδεολογικό θέμα. Ο Μάνος και ο Ανδριανόπουλος. Ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ έπαθε και έμαθε. Ο Ανδριανόπουλος. Ήταν λάθος οι επιλογές του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ έπαθε και έμαθε. Τον αυριανισμό που λέτε ποιος τον είχε. Ήταν στο ΠΑΣΟΚ και μετακόμισε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία. Α, εσύ πού είστε τώρα. Εγώ λέω που το βλέπω τώρα που συζητάμε. Γιατί εγώ πάντα ήμουν στην ανανεωτική αριστερά. Πού το βλέπω τώρα, πού το βλέπω τώρα. Είστε στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και μου λέτε τον αυριανισμό. Μα μετακόμισε όλος. Όλος μετακόμισε. Δεν έμεινε τίποτα σε εσάς. Τίποτα, απολύτως. Προχωρώ. Α, τι ωραία. Τι λέμε λοιπόν εμείς. Μπορείτε για να απαντήσω να ρωτήσω. Μια χαρά. Εμείς τι λέμε για να γίνει μια συζήτηση συνεργασίας. Για μας υπάρχουν τρία προαπαιτούμενα. Ισχυρό διψήφιο νούμερο. Δεύτερον, προγραμματική σύγκληση. Είπα τις δυσκολίες. Και τρίτον, πρόσωπα κοινής αποδοχής. Στα πρόσωπα κοινής αποδοχής είναι προφανές ότι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι μέρες του προβλήματος. Δεν δέχονται όμως. Δεν δέχονται. Τότε εντάξει. Θα απαντήσω όπως απαντήσανε και οι ίδιοι. Ας αναλάβουν την ευθύνη. Μάλιστα. Κύριε Χατζηδάκη. Αφήστε που, κύριε Παναγιωτόπουλε, αν πάρουμε και στα σοβαρά, ο υποψήφιος επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Βαγγέλης Αποστολάκης, έχει πει ότι γιατί όχι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έκανε μια διορθωτική βέβαια. Διορθωτική, ξεδιορθωτική, εγώ κρατάω και την αρχική. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, και του συνδέει και κάτι. Για να κάνω και τώρα και εγώ το τάκλιν μου στο φίλο μου τον Κώστα. Του συνδέει και κάτι. Η καραμαλική αριστερά. Πολλά τάκλιν κάνετε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ. Πολλά τάκλιν κάνετε. Πρέπει να σημειώσω, δηλαδή, επειδή το παρακολουθώ τόση ώρα, ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δηλαδή, διαφωνούμε μεταξύ μας, αλλά νομίζω μπορούμε και συζητάμε με έναν τρόπο που δεν είναι προσβλητικός ο ένας για τον άλλον, κρατώντας και ζωντανή τη συζήτηση την ίδια στιγμή. Νομίζω. Και κύριε Χατζηδάκη, τώρα να πάμε στην ουσία. Γιατί είπε ο κ. Ζαχαριάδης ότι δεν τα πήγατε καλά, δεν δώσατε τις επικουρικές, στο οικονομικό κομμάτι θα τα απαντήσετε. Έτσι, το ότι υποστήριξε ο κ. Ζαχαριάδης και ότι ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να φύγουν από την κυβέρνηση. Γιατί πληθωρισμός, κόκκινα δάνεια, ακρίβεια, ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα. Ναι. Άρα γιατί να σας εμπιστευτούν για την επόμενη τετραετία. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει γίνει Γερμανία, Σουηδία, Αυστρία, Ολλανδία. Όχι. Προφανώς. Πού ήταν η Ελλάδα πριν από 4 χρόνια και πού ήταν η Ελλάδα και την περασμένη δεκαετία συνολικά. Μην σταματήσουμε στα 4 χρόνια. Η Ελλάδα ήταν στη δίνη μιας πολύ μεγάλης κρίσης. Το 19 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μας παρέδωσε μια ισχνή ανάπτυξη.
μια ανεργία 17,5%, ένα κατώτατο μισθό 650 ευρώ, μια Ελλάδα που στις επενδύσεις ήταν στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν όμως, κύριε Χατζηδάκη, επιτρέψτε μου, είχε προηγηθεί μια χρεοκοπία. Δεν είπα το αντίθετο. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ κλείθηκε να διαχειριστεί μια. Ο ελληνικό λαό λοιπόν ψήφισε το 2009 με ένα συγκεκριμένο τρόπο, διότι πίστεψε η πλειοψηφία τότε ότι λεφτά υπάρχουν. Στη συνέχεια εξέλεξε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες προέκυψε η κυβέρνηση αυτή, η Κουβέλη αρχικά και μετά Σαμαρά Βενιζέλου. Μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε τα δικά του και ακολούθησαν αυτά που ακολούθησαν. Αυτά έχουν κριθεί και τα μεν και τα δε. Σωστά. Και για να εδώ προχωρήσουμε μπροστά. Μπορούμε να την κάνουμε αυτή την ανάλυση. Πάντως την κάνει η παραταξή σας. Νομίζω αυτή θα συζήτηση κουράσουμε τον κόσμο. Όχι. Γιατί εγώ θα ξαναπώ αυτά που έλεγα και την περασμένη δεκαετία για το 9, για το 12, για το 15 κτλ. Ξεκινάω από τις τελευταίες εκλογές. Υπάρχει οντολογία, υπάρχει στρατηγική και συντακτική της Νέας Δημοκρατίας. Συγκρίνουμε την τελευταία διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τη δική μας διακυβέρνηση. Και νομίζω ότι εύλογο είναι με κάτι, θα συγκριθούμε. Δεν μπορεί να πηγαίνετε επιλεκτικά στο 15. Ασφαλώς. Αν συγκρινόμασταν με τη Γερμανία ή με την Ελβετία, είπα και εγώ από μόνος μου ότι αυτό δεν γίνεται. Αλλά ούτε είπα ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, ότι δεν υπάρχει ακρίβεια κτλ. Λέω όμως, πάρα πολύ απλά, ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος, το 17,5% που βρήκαμε την ανεργία ή το 11,5% που την πήγαμε? Ποιος αριθμός είναι επίσης μεγαλύτερος, το 650 που πήραμε τον κατώτατο μισθό ή το 780 που είμαστε τώρα? Είναι αλήθεια ή όχι ότι δημιουργήθηκαν 300.000 επιπλέον θέσεις εργασίας στην Ελλάδα? Είναι αλήθεια ή όχι ότι έχοντας φάει στο κεφάλι και η Ελλάδα και η Ευρώπη δύο μεγάλες κρίσεις, του κορονοϊού και την ενεργειακή κρίση, η Ελλάδα αυτή την ώρα είναι δεύτερη σε ρυθμούς ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη? Είναι αλήθεια ή όχι ότι με όλη την περασμένη εβδομάδα ο Economist, αγγλικό έγκυρο περιοδικό, και το Spiegel, γερμανικό έγκυρο περιοδικό, μιλώντας για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μίλησαν για μια ιστορία επιτυχίας, αναφερόμενοι σε αυτά που είπα και αρκετά άλλα? Να πάμε στην εξωτερική πολιτική. Αμφισβητείται κανείς ότι ο Μητσοτάκης έχει κύρος στο εξωτερικό? Θυμηθείτε την ομιλία του στο Κογκρέσο. Αμφισβητείται κανείς ότι στην άμυνα κάναμε βήματα μπροστά με τα Ραφάλ, με τις φρεγάτες Μπελαρά, με την Συμφωνία Αμυντικής Συνδρομής με την Γαλλία? Αμφισβητεί κανείς ότι έχει γίνει μια ψηφιακή επανάσταση στο δημόσιο? Μπορεί να συγκριθεί η δική μας κυβέρνηση? Κύριε σε αυτά στο δημόσιο με ψηφιακή επανάσταση το λέτε. Όταν βγήκε το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, που λέει από το 19 ήταν κουκουρούκου το ψηφιακό σύστημα στα τρένα και πήγανε τα τρένα, λες και είμαστε στην Ζουμπούρα και συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Μην λέτε και ψηφιακό εξυγχρονισμό τώρα. Αρνούμε, αλλά εντάξει, εδώ ζούμε. Δηλαδή βγήκε το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων και μου κάνει εντύπωση που ακόμα ο Καραμαλής σας ψηφοδέλετε και δεν έχει κλωτσιδόν. Προσέξτε, δεν αρνήθηκα εγώ ευθύνες για τον ψηφιακό. Δεν μιλάω για αυτό. Δεν μιλάω για τον ΟΣΕ. Τι εννοείται ψηφιακό εξυγχρονισμό? Δεν μιλάω για τα εμβόλια, το σήμα. Γιατί είναι λίγα? Είναι πολύ σημαντικό. Περιμένατε εσείς ότι είναι λίγα? Τα ψηφιακά, πιστοποιητικά, τα οποία το ότι δεν υπήρχε μάλιστα τηλεδιοίκηση. Μα δεν το αρνούμε, αλλά θέλω παρακαλώ και εσείς με την ίδια ειλικρίνεια, όπως εγώ δεν αρνούμε αυτό, να δούμε αν είπα κάτι ανακριβές σε σχέση με αυτά που είπα. Και επίσης να σκεφτείτε αν είναι δευτερεύοντα αυτά που είπα. Για το ψηφιακό όμως θα περίμενα να είχατε λίγο μεγαλύτερη σεμνότητα όταν έχει βγει το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων. Δεν είπα κάτι άλλο. Πέστε για κάποια άλλα, δεν έχω αντίρρηση. Τον ΟΣΕ εγώ τυχαίνει να τον εντάσσω στις μεταφορές. Εσείς τον εντάσσετε στα ψηφιακά. Όχι, είπατε για ψηφιακή, για ψηφιακό εξοπλισμό. Μα ναι, δεν γιατί μίλησα για κάποια. Μόνο πουλιάδες θέλανε για να επικοινωνούν οι άνθρωποι. Να μιλήσουμε για τις αρμοδιότητες για να συνηθούμε μεταξύ μας, παρότι νομίζω το καταλαβαίνετε, θέλω μα να πω. Μα το ψηφιακό κομμάτι δεν είναι τηλεδιοίκηση. Αρμοδιότητες του Υπουργείου. Το ψηφιακό κομμάτι του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γι' αυτό μίλησα. Εντάξει, αλλά και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τώρα είναι άχαρο λίγο. Όχι, ξέρετε, για σας το λέω. Σας το λέω, κύριε Χατζηδάκη. Η Ελλάδα έχει γίνει Γερμανία, Σουηδία, Αυστρία, Ολλανδία? Όχι. Προφανώς. Πού ήταν η Ελλάδα πριν από 4 χρόνια και πού ήταν η Ελλάδα και την περασμένη δεκαετία συνολικά? Μην σταματήσουμε στα 4 χρόνια. Η Ελλάδα ήταν στη δίνη μιας πολύ μεγάλης κρίσης. Το 19 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μας παρέδωσε μια ισχνή ανάπτυξη. Μια ανεργία 17,5%, ένα κατώτατο μισθό 650 ευρώ,
Μια Ελλάδα που στις επενδύσεις ήταν στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν όμως, κύριε Χατζηδάκη, επιτρέψτε μου, είχε προηγηθεί μια χρεοκοπία. Δεν είπα το αντίθετο. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ κλείθηκε να διαχειριστεί μια. Ο ελληνικό ναό ψήφισε το 2009 με ένα συγκεκριμένο τρόπο, διότι πίστεψε η πλειοψηφία τότε ότι λεφτά υπάρχουν. Στη συνέχεια εξέλεξε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες προέκυψε η κυβέρνηση αυτή, η κουβέλια αρχικά και μετά Σαμαρά Βενιζέλου. Μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο είπε τα δικά του και ακολούθησαν αυτά που ακολούθησαν. Αυτά έχουν κριθεί και τα μεν και τα δε. Σωστά. Και για να εδώ. Προχωρήσουμε μπροστά. Ναι. Μπορούμε να την κάνουμε αυτή την ανάλυση. Πάντως την κάνει παραταξή. Νομίζω αυτή θα συζήτηση. Κουράσουμε τον κόσμο. Όχι. Γιατί εγώ θα ξαναπώ αυτά που έλεγα και την περασμένη δεκαετία για το 9, για το 12, για το 15 κτλ. Ξεκινάω από τις τελευταίες εκλογές. Υπάρχει οντολογία, υπάρχει στρατηγική και συντακτική της Νέας Δημοκρατίας. Συγκρίνουμε την τελευταία διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τη δική μας διακυβέρνηση. Και νομίζω ότι εύλογο είναι με κάτι, θα συγκριθούμε. Δεν μπορεί να πηγαίνετε επιλεκτικά στο 2015. Ασφαλώς. Αν συγκρινόμασταν με τη Γερμανία ή με την Ελβετία, είπα και εγώ από μόνος μου ότι αυτό δεν γίνεται. Αλλά ούτε είπα ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, ότι δεν υπάρχει ακρίβεια κτλ. Λέω όμως, πάρα πολύ απλά, ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος, το 17,5% που βρήκαμε την ανεργία ή το 11,5% που την πήγαμε? Ποιος αριθμός είναι επίσης μεγαλύτερος, το 650 που πήραμε τον κατώτατο μισθό ή το 780 που είμαστε τώρα? Είναι αλήθεια ή όχι ότι δημιουργήθηκαν 300.000 επιπλέον θέσεις εργασίας στην Ελλάδα? Είναι αλήθεια ή όχι ότι έχοντας φάει στο κεφάλι και η Ελλάδα και η Ευρώπη δύο μεγάλες κρίσεις, του κορονοϊού και την ενεργειακή κρίση, η Ελλάδα αυτή την ώρα είναι δεύτερη σε ρυθμούς ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη? Είναι αλήθεια ή όχι ότι με όλη την περασμένη εβδομάδα ο Economist, αγγλικό έγκυρο περιοδικό, και το Spiegel, γερμανικό έγκυρο περιοδικό, μιλώντας για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μίλησαν για μια ιστορία επιτυχίας, αναφερόμενοι σε αυτά που είπα και αρκετά άλλα? Να πάμε στην εξωτερική πολιτική. Αμφισβητείται κανείς ότι ο Μητσοτάκης έχει κύρος στο εξωτερικό? Θυμηθείτε την ομιλία του στο Κογκρέσο. Αμφισβητείται κανείς ότι στην άμυνα κάναμε βήματα μπροστά με τα Ραφάλ, με τις φρεγάτες Μπελαρά, με την Συμφωνία Αμυντικής Συνδρομής με την Γαλλία? Αμφισβητεί κανείς ότι έχει γίνει μια ψηφιακή επανάσταση στο δημόσιο? Μπορεί να συγκριθεί η δική μας κυβέρνηση? Κύριε Χατζηδάκη, στο δημόσιο ψηφιακή επανάσταση το λέτε όταν βγήκε το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων που λέει από το 19 ήταν κουκουρούκου το ψηφιακό σύστημα στα τρένα και πήγανε τα τρένα λες και είμαστε στην Ζουμπούρα και συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Μην λέτε και ψηφιακό εξχρονισμό τώρα. Αρνούμε, αλλά εντάξει. Εδώ εντάξει. Ζούμε. Δηλαδή βγήκε το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων και μου κάνει εντύπωση που ακόμα ο Καραμαλής σας ψηφοδέλετε και δεν έχει κλωτσιδόν. Δεν αρνήθηκα εγώ ευθύνες για το ψηφιακό. Δεν μιλάω για αυτό. Δεν μιλάω για τον. Τι εννοείται ψηφιακό εξχρονισμό? Για τα εμβόλια, το σήμα. Γιατί είναι λίγα. Είναι πολύ σημαντικό. Περιμένατε εσείς ότι είναι. Πολύ σημαντικό είναι. Είναι λίγα τα ψηφιακά πιστοποιητικά τα οποία. Ότι δεν υπήρχε μάλιστα, μα δεν το αρνούμε. Αλλά θέλω παρακαλώ και εσείς με την ίδια ειλικρίνεια, όπως εγώ δεν αρνούμε αυτό, να δούμε αν είπα κάτι ανακριβές σε σχέση με αυτά που είπα. Και επίσης να σκεφτείτε αν είναι δευτερεύοντα αυτά που είπα. Για το ψηφιακό όμως θα περίμενα να είχατε λίγο μεγαλύτερη σεμνότητα όταν έχει βγει το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων. Δεν είπα κάτι άλλο. Πέστε για κάποια άλλα, δεν έχω αντίρρηση. Τον ΟΣΕ εγώ τυχαίνει να τον εντάσσω στις μεταφορές. Εσείς τον εντάσσετε στα ψηφιακά. Όχι, είπατε για ψηφιακό εξορισμό. Μα ναι, δεν γιατί μίλησα για κάποια. Μετά, μόνο πουλιάδες θέλω να το κάνουμε αλλιώς, να μιλήσουμε για τις αρμοδιότητες για να συγκριθούμε μεταξύ μας, παρότι νομίζω το καταλαβαίνετε. Θέλω μα να το πω. Ψηφιακό τις κομμάτι δεν αρμοδιότητες είναι του Υπουργείου. Το ψηφιακό κομμάτι του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γι' αυτό μίλησα. Εντάξει, αλλά και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τώρα είναι άχαρο λίγο. Όχι, ξέρετε, για σας το λέω. Σας το λέω, κύριε Χατζηδάκη, γιατί εγώ ανατρίχιασα με το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων και δεν έχω ακούσει κανέναν από τη Νέα Δημοκρατία να λέει συγγνώμη ξανά. Μετά το πόρισμα. Μετά το πόρισμα. Δεν πριν. Θέλετε να πάτε αλλού τη συζήτηση? Ευχαρίστω να την πάμε. Απλώς προσπαθούσα να απαντήσω στο ερώτημα του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Εγώ δεν μίλησα, δεν είπα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση των αλάθητων. Και μπορώ να σας πω και άλλα λάθη εκτός από το του ΟΣΕ. Μπορώ να προσθέσω και άλλα. Έχει μιλήσει και ο Πρωθυπουργός άλλωστε. Εκείνο που λέω είναι ότι συγκρινόμενοι αφενός με το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε ανεβάσει την Ελλάδα σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα αρκετά σκαλιά παραπάνω, συμπεριλαμβανομένου σε αυτά που λέω και του θέματος των εκκρεμών συντάξεων, όπου κλείσαμε το ζήτημα και το ξέρουν οι συνταξιούχοι. Και από την άλλη πλευρά, μιλώντας για το μέλλον πια, λέω ότι εμείς προσφέρουμε ένα δρόμο Ευρώπης και κοινή λογικής,
ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του έχει μια πολιτική που χαρακτηρίζεται από αναξιοπιστία αφενός, άλλα πριν τις εκλογές, άλλα μετά τις εκλογές. Αφετέρου, πρεσβεύει ένα μοντέλο που δεν υπάρχει πουθενά σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και από εκεί και πέρα, επειδή μόνοι τους βλέπουν ότι δεν μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση στον πρώτο γύρο, προτείνουν ένα σχήμα κυβερνητικό με τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Βαρουφάκη, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ραντεβού στα τυφλά και είναι κάτι για μένα επικίνδυνο για τη χώρα. Μας. Αυτό λέω. Κύριε Ζαχαριάδη. Από πού να ξεκινήσω τώρα, έχουν υποθεί πάρα πολλά. Για την οικονομία, ο κύριος Χατζηδάκης. Κύριε περιέγραψε. Ένα κάρτ ποστάλ. Περιέγραψε. Είναι αριστερό. Ναι. Λοιπόν, πάντως, τα νούμερα αυτά, δεν ξέρω αν τα αφισβητείτε. Να τα πείτε. Και εσείς υπάρχουν και η άλλη εικόνα, βέβαια. Εντάξει. Εντάξτε, η καθημερινότητα του πολίτη αντιλαμβάνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, θα μπορούσα και εγώ τώρα να πω ότι το 2015 παραλάβαμε την ανεργία στο 27, τη ρίξαμε στο 17. Τώρα λέει ο κύριος Χατζηδάκης στο 11,5 με την πλειοψηφία των προσλήψεων να είναι θέσεις μερικής απασχόλησης, έτσι. Όχι. Και διαλυμένες εργασιακές σχέσεις. Δεν ισχύει αυτό. Ο κατώτατος μισθός, θα μπορούσα και εγώ να πω, τον παραλάβαμε στα 4,80, τον πήγαμε εμείς στα 6,50, στον ένα χρόνο που βρεθήκαμε εκτός μνημονίων. 5,85 τον είχατε πάρει. 4,80 για τους νέους, εντάξει, κάτω το υποκατώτατο, μέχρι 24. 5,80 από εκεί και πάνω, 6,50 εμείς, εσείς 7,80 με 10% πληθωρισμό για δύο χρόνια, μικρότερη αγοραστική δύναμη. Οι αυξήσεις που έχουμε μικρότερη δώσει είναι πάνω από τον πληθωρισμό. Μικρότερη αγοραστική δύναμη. Και η Ελλάδα, ένα λεπτό, από 18η που ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον κατώτατο μισθό, 13η. Εντάξει. Για να εγώ λέμε, σας άκουσα με προσοχή. Αλλά να ξέρω μικρότερη αγοραστική δύναμη, λοιπόν, τα 7,80 λέω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος σήμερα, από τα 6,50. Λέει για τη ΔΕΗ, καλά εκεί, ήταν και αρμόδιος υπουργός. Ναι. Τι πλήρωνε ο κόσμος το 2015, τι πλήρωνε το 2019, που πλήρωνε 12% λιγότερο. 12% λιγότερο πλήρωνε ο κόσμος το 2019. Ήταν το Σεπτέμβριο. Καλά, ναι, ήταν. Εντάξει, ήρθατε εσείς και πιάνετε blue chip. Όχι, εντάξει. Αυτό το ξέρει. Όχι, εντάξει, όλη τα παραμύθια της ενέργειας, τα οποία κάνετε μονίμως όποτε κυβερνάτε τη χώρα. Καθόλου. Έρχεστε, ήταν να κλείσει. Δυσφημίζετε μια δημόσια υπηρεσία. Το χαρτί του Ορκωτού ελεκτή που το είχα δείξει στη Βουλή, το έχω καταθέσει τα πρακτικά. Και είχε έμεση συνυπογραφή και του δικού σα διοικητικού συμβουλίου. Ήταν απαξιωμένη, περισσότερο απαξιωμένη ήταν να κλείσει, ξαναλέω. Ήταν η μεγάλη μα αγωνία. Δεν την πουλήσαμε. Το δημόσιο έχει το πάνω χέρι. Το δημόσιο έχει το πάνω χέρι στην ΔΕΗ, αν δεν το έχετε καταλάβει. Και σβουρίζουν ακόμα τα αυτιά και το μυαλό των ανθρώπων με τους λογαριασμούς που πληρώσανε. Μα σε όλη την Ευρώπη πέρυσι ήταν. Όχι, δεν σε όλη την Ευρώπη. Όλοι όχι, και ήμασταν όχι σταθερά κύριε κάτω Χατζηδάκη, από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλώς δεν σας βολεύει και αναφέρεστε στα θέματα της κονδυλικής. Κύριε Χατζηδάκη. Αλλά πιάσετε ένα κεφάλαιο που το ξέρω. Και, εγώ και το ξέρω σε όλες τις λεπτομέρειες. Τα ξέρετε όλα τα κεφάλαια. Όχι όλα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο το ξέρω. Το συγκεκριμένο το ξέρω γιατί το έζησα 1,5 χρόνο. Δείτε λοιπόν. Τι γίνεται με τις τιμές της ενέργειας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό λέω. Και δείτε τι γίνεται εδώ. Με αυτό λέω, δείτε τι κέρδη έχουν βγάλει οι εταιρείες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τι έχει γίνει εδώ. Φορολογήθηκαν τι ανάκτηση κεφαλαίων έχει γίνει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τι γίνεται 90%. Εδώ. Και ποιο είναι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας προς τον μισθό των ανθρώπων και τι γίνεται εδώ. Και εν πάση περιπτώσει, συγκρίνεται. Συγκρίνω περιόδους, κάνω, σας ιστορικά είπα και προηγουμένως. Μην κάνετε ότι δεν νόμιες ακούτε. Σας είπα γιατί εσείς, για το μέσο όρο, σας είπα για την Χατζηδάκη, Ισπανία, τι την Πορτογαλία. Γιατί, τίποτα. Εξηγώ κάτι να το ξέρει. Είστε ένας άλλος Χατζηδάκης σήμερα. Καθόλου. Μα, ούτε εκνευρισμένος λοιπόν, είμαι. Λέω τώρα. Εξηγώ δύο πράγματα, κύριε Ζαχαριάδη. Για το στάτους της ηρεμίας και της μετριοπάθειάς σας, νομίζω μα ότι είστε εκτός αυτού, αλλά δεν πειράζει. Έχετε ένα στάτους πολιτισμένη συζήτηση. Είναι καλό και το είδατε εσείς πρώτο. Λοιπόν, τι θέλετε να συγκρίνουμε ότι παραλάβαμε 2 δισεκατομμύρια για να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις το 2015 και σας παραδώσαμε χώρα στις αγορές και με 37 δις. Τι να πούμε δηλαδή εκεί πέρα. Εκεί είναι τα 37 δις και σήμερα. Τι να πούμε. Εκεί είναι και παραπάνω. Τι να πούμε. Φυσικά είναι εκεί. Εσύ λέγατε ότι δεν είναι. Εντάξει, το δύσκολο στη ζωή και στην πολιτική είναι να μαζέψει τον κομπόδεμα. Όχι να το διατηρήσει και να δανείζεσαι με βάση απλώς αυτό και να δίνει λεφτά στου φίλου. Δεν ήρθατε για σου να μαζέψετε κομπόδεμα, ήρθατε για να μοιράσετε στον κοσμάκι χρήματα. Εντάξει. Εμείς είμαστε η πρώτη κυβέρνηση στην Ελλάδα που παραδώσαμε το ταμείο παραπάνω από ό,τι το παραλάβαμε. Γι' αυτό επιστρέφουμε ξανά. Γιατί ο κόσμος ξέρει
ότι κάναμε λάθη, ότι είχαμε αστοχίες, είχαμε αδυναμίες, αλλά για είχαμε εντυμότητα και διαφάνεια. Κύριε αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Διευκρινίστε και αυτό. Λέει τώρα. Ναι, ολοκληρώστε με την κριτική. Ναι, για να λέει πάμε τώρα. Και θα κάνετε μα λέει εσείς. Ο Economist. Κύριε Χατζηδάκη, το ξέρω ότι διαβάζετε Economist. Τι έλεγε ο Economist για τις παρακολουθήσεις. Θυμάστε τι έλεγε για τον Πρωθυπουργό. Σας είπα, εγώ δεν είναι λάθος τις παρακολουθήσεις. Εγώ το είπα στη Βουλή. Μα δεν είναι λάθος. Δεν είναι χαρακιά στη δημοκρατία. Γιατί ο Πρωθυπουργός περιφερόταν ως μετριοπαθής και κεντρός. Του Στέργιου Πιτσιόρλα η παρακολούθηση δεν ήτανε. Εσείς που είστε ευαίσθητος. Συγγνώμη, του Καμένου, του Κοντζιά που γράφετε λεπτό, και δεν διαψεύδετε. Γιατί με συγχωρείτε δηλαδή. Ένα λεπτό. Αν είναι λάθος του ενός είναι και του αλλού. Είναι να δείτε να τα δείτε. Εγώ λέω αυτό που μάθαμε για τον Πιτσιόρλα να το μάθουμε και για το Χατζηδάκι. Να το μάθουμε, εγώ το λέω πρώτο. Ναι, πότε θα το μάθουμε, έχουμε εκλογές. Γίνεται έρευνα από τη δικαιοσύνη. Πότε γίνεται, γίνεται αυτή η έρευνα, να τη μάθουμε και εμείς, κύριε Χατζηδάκι. Γίνεται. Σε άλλα βλέπω την έρευνα, τρέχει η έρευνα. Πάντως, άμα είναι για να, καθαρογράψουν καμιά απόφαση. Είστε πιο ευαίσθητος για το δικό μου θέμα από την δεν είναι δικό σας μένα. Θέμα, είναι θέμα δημοκρατίας. Το θέμα δημοκρατίας. Είναι θέμα δημοκρατίας. Εγώ λοιπόν τι λέω. Επειδή αφορά, σας λέω, δεν σας αναγνωρίζω μεγαλύτερη ευαισθησία για μένα. Από γιατί ότι το εγώ κάνετε. Για τον εαυτό. Δεν είναι δικό σας λοιπόν, θέμα. Πάμε παρακάτω. Ούτε θέμα παρακάτω. Του κυρίου Φλόρου είναι, ούτε θέμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι θέμα δημοκρατίας και θεσμών. Και κλείστε για να μιλήσετε. Τώρα που θα πάρει το λόγο ο φίλος μου ο Θόδωρος Μαργαρίτης, λέει για την καραμαλική αριστερά. Καταρχήν, το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν κλείσει το σενάριο μια συνεργασία με οποιοδήποτε όρους. Με μια νέα δημοκρατία που η αείμνηστη Φόφη Γεννηματά την έλεγε Μαξίμου ΑΕ, εμένα αυτό με υπερβαίνει. Το δεύτερον, εντάξει, προφανώς με τον Καραμαλή, τον πρώην Πρωθυπουργό, είχαμε τις διαφορές μας, είχαμε τις συγκρούσεις μας. Εμείς του κάναμε την πιο σκληρή αντιπολίτευση. Έχει πολύ μεγάλες ευθύνες. Τον κύριο Αντώναρο, γιατί τον πήρατε ως εκπρόσωπο αυτής της κυβέρνησης. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Mm-hmm. Αλλά εδώ δεν έχουμε σήμερα τη νέα δημοκρατία του Καραμαλή. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία του μετριοπαθούς και συμπαθούς κυρίου Χατζηδάκη. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία του Βορύδη, του Γεωργιάδη, του Πλεύρη. Mm-hmm. Δεν μας κάνουν κριτική τώρα για αριστερά που δεν κλείνουν ένα τέτοιο σενάριο. Η αιχμή ήταν ξεκάθαρη. Εντάξει, πώς είναι δυνατόν να συνεργαστεί. Να σας πω λοιπόν για τον Τράντο, να μην αφήσω αυτό με τον Αντώναρο. Έχουμε χρόνο. Λοιπόν, εμείς τι λέμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θέλει να πάρει στο περίπου στο 35%. Είναι ένα κόμμα το οποίο απευθύνεται σε όλη την ελληνική κοινωνία. Και σε αυτή τη φάση, προφανώς είμαστε κόμμα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, αυτή είναι η κοινωνική μας. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από τη δεξιά και δεν αντέχει την αδικία, δεν αντέχει την εσχροκέρδεια, την εκμετάλλευση, τα ψέματα, τη θεσμική παρακμή του κυρίου Μητσοτάκη, ευπρόσδεκτος είναι να μας δει η ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μαργαρίτη, λοιπόν, γιατί δεν αποκλείεται τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία όπως ζητά ο κ. Ζαχαριάδης με τα επιχειρήματα που εξέτασε. Θα σας πω, επιτρέψω να κάνω μερικά σχόλια. Ο κ. Χατζηδάκης περιέγραψε ένα κάρτ ποστάλ, έτσι, για αριστερό. Στην πραγματικότητα έχουμε πιο δύσκολη κατάσταση. Δεν θα πω το ιδιωτικό χρέος μας έχει ανεβάσει και το χρέος του ΑΕΠ. Δεν θα πω αυτό που σωστά είπε ο Κώστας Σιμίτης, ότι τελικά υποθηκεύεται με τα φαντς η ελληνική οικονομία στις τράπεζες. Το είπε ο Σιμίτης, ένα statement. Δεν το είπε κάποιο. Ασήμαντος, και είπε ότι η ελληνική οικονομία ουσιαστικά χάνει τα ελληνικά χαρακτηριστικά. Αφελινισμός. Αφελινισμός, ακριβώς. Δεν θα πω ότι για τη μαύρη εργασία και το τι γίνεται. Δεν θα πω ότι οι τελιβεράδες είναι στους δρόμους οι άνθρωποι γιατί είναι απροστάτευτοι. Αμφισβητείτε ότι ξεκινήσαμε να κάνουμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας που αυτό ήταν έτοιμα σημαντικό. Του ΓΕΣΕ. Ήταν σημαντικό, αλλά ξεκινήσαμε πριν. Και έχουμε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, προχωρούμε. Εγώ δεν ισοπεδώνω τίποτα. Μα σας το λέω, λέει. Μα δεν ισοπεδώνω τίποτα και πολλά πράγματα εμείς το κάναμε που είμαστε υποτίθεται ανάλγητοι και τα λοιπά. Η ωραιοποιημένη εικόνα δεν είναι αυτή. Διότι υπάρχουν δύο κορυφαία θέματα της συγκυρίας. Το θέμα είναι τις υποκλοπές. Σας ξαναλέω. Διάφορες άθλιες φυλάδες διακινούν πράγματα σε βάρος του Προέδρου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Η κυβέρνηση είπε ότι είναι νόμιμη επισύνδεση, δεν έχει απαντήσει γιατί δεν έγινε και δεν έχουν ευρεθεί, δεν έχουν τιμωρηθεί και οι ένοχοι στο κάτω-κάτω για αυτή τη σχέση που υπάρχει. Δηλαδή, ένας, να το πω ποδοσφαιρικά, μπαίνει μια ομάδα με ένα γκολ από τα αποδυτήρια και μετά παριστάνουν οι άλλοι και τα μεγάλα κόμματα. Αναφέρομαι στο Πασόκ. Γιατί δεν αποκλείεται όμως το ενδεχόμενο, όπως λέγει ο Ζαχαριάδης, με αυτά που λέτε. Το ενδεχόμενο συνεργασίας με θα τη Νέα Δημοκρατία. Αμέσως, υπό την έννοια ότι η θέση της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα των υποκλοπών είναι ξεκάθαρη για την ίδια. Λέει, εγώ δεν φταίω. Θα σας πω. Η δικαιοσύνη έχει αναλάβει το χρόνο. Πάμε τώρα στα Τέμπη. Διέκοψα τον κύριο Χατζηδάκη. Είναι δυνατόν μετά τα Τέμπη και μετά από αυτό το πόρισμα να παραμένει υποψήφιος ο Καραμαλής σαν ψηφοδέλτιας της Νέας Δημοκρατίας?
Δηλαδή έγινε ένα έγκλημα, πολιτικό έγκλημα. Υπάρχουν 57 νεκροί. Και διαβάζουμε ότι ο Σταθμάρης έγινε και παράνομη μετάταξη από τους εμπειρογνώμονες. Και στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει πέσει ένα κεφάλι. Ο πιο άχρηστος υπουργός κυβέρνησης είναι υποψήφιος. Τι να κάνουμε, αν τα λέμε το όνομά τους. Άρα τι λέω. Η Νέα Δημοκρατία μυαλό δεν βάζει σε αυτά τα θέματα. Τώρα έρχομαι για το ΣΥΡΙΖΑ και κλείνω. Και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά τα ζητήματα έχει μια ευθύνη. Έχει κάνει καμία αυτοκριτική για τη διαδρομή με του Σανέλ και τον Καμένο. Εγώ σας είπα πριν, το Πασόκ έπαθε και έμαθε. Και είπα και τα λάθη του. Σε ορισμένα θέματα και άλλα. Τα οποία τα λέει και ο ίδιος ο χώρος. Που θέλω να καταλήξω, αγαπητέ κύριε Παναγιωτόπουλε. Επειδή πράγματι η συζήτηση είναι σοβαρή, εδώ χρειάζεται ένας αναστοχασμός. Αν συνεχίσουμε έτσι, δεν βγαίνει πουθενά. Το Πασόκ και το Κίνημα Αλλαγής έχουν μια εμπειρία. Πέσαμε στα χαμηλά και το Πασόκ και η Δημάρ και ξανασταθήκαμε στα πόδια τους. Εγώ διαβλέπω μια αλαζονία από τα δύο κόμματα που σήμερα διεκδικούν. Που οδηγεί σε αδιέξοδο. Η οποία οδηγεί σε αδιέξοδο. Και ξανακλίνω με αυτό που σημαίνει ότι. Ξανακλίνω με αυτό που εσείς επισημάνατε πριν το πω εγώ. Μιλάνε με έναν εκβιαστικό τρόπο για τις συνεργασίες. Δηλαδή, τι μας λέει ο κύριος Χατζηδάκης και η Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε από τον πρώτο γύρο να μας ψηφίσετε, γιατί μην τους εμπιστεύεστε, στο δεύτερο γύρο θα γίνει τερατογένεση. Επαναλαμβάνω, λέξη τερατογένεση είναι έξω από τη συνταγματική ομαλότητα. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίστε μας, γιατί αν μας ψηφίσετε μας και θα μειωθείτε. Προσέξτε ένα κόμμα της αριστεράς. Δηλαδή αυτό που λέγε παλιά το Πασό και φώναζε για αριστερά, τώρα τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς και από την άλλη. Έλα, το λένε πάρα πολύ. Όλοι το λένε. Βασικά. Φέραμε την απλή αναλογική. Μιλάω για την επόμενη εκλογές. Και το δεύτερο. Οι επόμενοι δεν έχουν απλή αναλογική. Αυτό λέω, ναι, αλλά δεν μπορεί να λε ένα κόμμα να ψηφίσει θα μειωθεί. Δεν είναι αυτό επιχείρημα, δηλαδή και παλιά. Δεν αυτό. Δηλαδή τότε που ψηφίσαμε. Μα μιλάω για τις εκλογές τις κανονικές. Με το παλιό Μαργαρίτη. Σύστημα. Δεν λέω για την απλή αναλογική. Δηλαδή τότε όσοι ψηφίζαν αριστερά ήταν ηλίθιοι. Όχι. Τότε. Χρήσιμοι. Χρήσιμοι, αλλά στο σημείο να το πείτε. Το είπαμε ότι αυτό πρέπει να το ξαναδούμε. Και ο Ανδρουλάκης το άφησε ανοιχτό το θέμα της απλής αναλογικής μονίμως. Κλείνω λοιπόν με το εξής. Με εκβιασμούς δεν γίνεται πολιτική. Και κατά τη γνώμη μου ξαναλέω αυτό που είπα στην αρχή. Ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας θέλουν την καρέκλα. Τελεία. Τους ενδιαφέρει μόνο αυτό. Τελεία. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να κάνει εκλογές 30 φορές. Ο κύριος Τσίπρας δεν συζητάει τίποτα άλλο. Δεν συζητάει τίποτα ωραίο άλλο. Ερώτημα. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, αναλαμβάνουν την ευθύνη στο κομμάτι που αφορά, γιατί λέμε για απλή αναλογική, χρειάζονται και πρόσωπα κοινής αποδοχής. Δεν βγάζουμε πρωθυπουργούς. Εδώ έχει γίνει. Ιστορόγραφο. Ναι. Γίνεται μια στρέβλωση. Ναι. Το έγραψε και ο Ξενοφόκος Διάτης. Δεν είναι πρωθυπουργό κεντρικό το μοντέλο. Κοινοβουλευτικό είναι. Όχι. Ναι. Στην πράξη, πρωθυπουργό κεντρικό είναι. Ενώ θεσμικά, συνταγματικά. Αλλά κι εσείς. Εκ του ασφαλούς και της θέσεώς σας τα λέτε αυτά, γιατί είστε τρίτο κόμμα. Αν ήσταν πρώτο κόμμα, θα λέγατε Ανδρουλάκης πρωθυπουργός. Το λέτε τώρα που είναι και τρίτο κόμμα. Ότι είναι υποψήφιος ο κ. Ανδρουλάκης. Μιλάτε σε έναν χώρο που ο Παπανδρέου παραιτήθηκε από πρόεδρος για να διευκολύνει τη χώρα. Από πρωθυπουργός. Θέλω να σας πω όμως, ο κ. Ανδρουλάκης θα είναι υποψήφιος στη λίστα για τους πρωθυπουργούς. Ο κ. Ανδρουλάκης θα είναι. Αλλά πήρατε τον Παπανδρέου τους δύο γραμματείς του κόμματος. Όχι, θα σου άφηνα να πω. Δεν σα άφηνα με τον Βορύδη. Ότι ήταν μια γνωστή. Θα και πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξαφνικά ξεπλένεται. Όποιος μετακινηθεί σε άλλο κόμμα, είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στο Κίνημα Αλλαγής, είναι ένοχος. Εκτός από τον Θόδωρο Μαργαρίτη, ο οποίος πήγε από το συνασπισμό στο Πασόκ και το λατρεύω. Υπάρχει αυτή η εξαίρεση. Είπε και ο κύριος Χατζηδάκης, αν έρθει σε εσάς, θα. Ο κύριος Χατζηδάκης δεν μπορεί να έρθει σε εσάς. Θα με υποδεχτείτε με τα Φανόν και Λαμπάδο. Θα ήταν. Είδα τα λάθη τη δεξιά. Μόνο ψαριανό θα δε αυτά και πήγε. Για τα διορθώσει μόνο του. Λοιπόν, κύριε Μαργαρίτη, κάτι τελευταίο. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι στη λίστα των προσώπων που μπορεί να γίνει πρωθυπουργό. Είπε ο άνθρωπο ότι ψάχνουμε πρόσωπα κοινή αποδοχή. Δεν έχει κάποια αιμονή. Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα έχει δείξει μια σεμνότητα πολύ σημαντική. Και για να κλείσουμε τώρα, να το μαζέψουμε για 2-3 λεπτά ο καθένα για την τελική σα τοποθέτηση και εξ αφορμή τη ατάκα του κ. Μαργαρίτη. Πόσε φορέ είπατε πάμε σε εκλογέ για να βγει αυτοδύναμη 30? 30 φορέ για να βγει αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία και να το κλείσουμε. Αυτά. Τα λέει ο κ. Μαργαρίτης. Τι θα ψηφίζουμε, δηλαδή, μέχρι το φθινόπωρο. Πότε θα λειτουργώντα ως προβοκάτορας. Δηλαδή, λοιπόν. Εγώ να καταλάβω το σκεπτικό και απαντάτε σε ό,τι άλλο θέλετε. Δηλαδή, στις δεύτερες εκλογές τώρα πάμε. Και δεν βγαίνει αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Θα πάμε και σε τρίτη εκλογή αναμέτρηση. Όχι. Εκείνο το οποίο εμείς λέμε είναι ότι στον πρώτο γύρο δεν φαίνεται ότι μπορεί εμείς τουλάχιστον να είμαστε αυτοδύναμοι και κανένας άλλος. Αλλά μπορεί να υπάρξει το σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων και γι' αυτό λέμε όλοι να πάνε να ψηφίσουν από τον πρώτο γύρο και ότι είναι πολύ σημαντικές, εκλογές 21 Μαΐου. Και λέμε ότι την επόμενη φορά, στις δεύτερες εκλογές,
με βάση τις δημοσκοπήσεις και τις δικές μας εκτιμήσεις, έχουμε πολύ σοβαρές πιθανότητες, πολύ βάσιμες ελπίδες να πετύχουμε την αυτοδυναμία. Και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε. Γι' αυτό θα αγωνιστούμε, διότι θεωρούμε ότι είναι καλύτερο για την Ελλάδα, με βάση τα δεδομένα της πολιτικής κουλτούρας, να έχουμε μια μονοκομματική ισχυρή κυβέρνηση, η οποία να παίρνει γρήγορες αποφάσεις και να προχωρήσουμε μπροστά. Εάν δεν, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε εκείνη την ώρα. Δεν αποκλείεται όμως εμείς θεωρούμε, την ώρα που θα δώσουμε το μάχη για να κερδίσουμε την αυτοδυναμία, καλό είναι να μείνουμε σε αυτό και να μην κουβεντιάζουμε το αν δεν και αν δεν και τα λοιπά, διότι δεν έχει κανένα νόημα για την ίδια τη δική μας προσπάθεια, την οποία πρέπει να την προφυλάξουμε μόνοι μας εμείς. Ναι, αν ο κόσμος όμως θέλει να ψηφίσει με τρόπο ώστε να μην έχουμε αυτοδυναμή κυβέρνηση, κάνει, θα το σεβαστείτε αυτό στις εκλογές της Δευτέρας Ιουλίου. Δεν είμαστε, ναι. Ακόμα και εκεί να θέλω να πάω, που δεν θέλω, όπως σας είπα προηγουμένως. Ναι, ναι. Προσπαθώ εγώ να σας πω. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν βλέπετε εδώ πέρα τι προκύπτει από τη συζήτηση των υπολείπων. Δηλαδή και να θέλει κανείς να κάνει συνασπισμό, τον αφήνει η κατάσταση. Βέβαια, γενικότερα. Διότι λένε, εδώ θεσπίστηκε η απλή αναλογική και φαινομενικά τουλάχιστον, άλλο τι θα κάνουν μετά τις εκλογές. Προεκλογικά δεν φαίνεται να την υπηρετούν αυτοί που τη θέσπισαν. Ναι. Εδώ βέβαια πολλοί λένε ότι πριν από όλα αυτά θα προηγηθούν εκλογές. Και ότι τώρα σαφώς έχετε όλη απάντησα, τακτική και στρατηγική. Εσείς είστε έμπειρος και εγώ, είμαστε κάποια χρόνια σε αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, εγώ σας είπα για τον πρώτο γύρο ποια είναι η θέση μας, σας είπα για το δεύτερο γύρο ποια είναι η θέση μας. Δεν σας μίλησα για τρίτες εκλογές, σας μίλησα για αυτά δύο εκλογές. Που σας είπα. Και νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες θα δουν την πρόοδο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, μέσα σε προβλήματα και μέσα σε διεθνείς κρίσεις, αλλά την υπαρκτή πρόοδο που έχει γίνει, και δεν θα θελήσουν να σπαταληθεί αυτή η πρόοδος και να επιβεβαιωθεί όχι ως μύθος, αλλά ως ιστορία, ο γνωστός μύθος του Σισύφου. Η προσπάθεια η χώρα να πας ψηλότερα και την ώρα που φτάνεις να πετύχεις το στόχο σου, ξανά μανά. Γιατί λέτε ότι αν υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ θα πάμε σε μνημόνιο, ενώ αντίθετα κι εσείς. Λέτε, θα δώσω αυξήσεις. Μάλιστα για τους δημοσίους υπαλλήλους, για τις αυξήσεις του μισθού γενικότερα, λέτε 25% απλώς, στην τετραετία. Απλώς οι δικές μας προτάσεις είναι μέσα στο πλαίσιο των λογικών προβλέψεων για την πορεία της οικονομίας, για την ανάπτυξη, για τις αντοχές του προϋπολογισμού. Ενώ οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, θα μου επιτρέψετε να σας πω και των άλλων κομμάτων, είναι πολιτικές αηβασίλη. Δώρα από το πουθενά. Μου θυμίζουν πάρα πολύ από την αριστερή πλευρά αυτό που έκανε από τη δεξιά πλευρά η Liz Truss στη Μεγάλη Βρετανία τον περασμένο Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Ήρθε και είπε, μειώνω, εκείνη είπε τους φόρους, χωρίς να μειώσει τις δαπάνες, και το ξεκαθάρισε κιόλας. Αμέσως ξεκίνησαν τα καμπανάκια, οι καμπάνες των αγορών κτλ. Έγινε μπάχαλος τη Μεγάλη Βρετανία, παρακαλώ, και παραιτήθηκε μετά από 44 μέρες. Γι' αυτό, εάν επιχειρηθεί η εφαρμογή αυτών που λέει ο κύριος Τσίπρας, προβλέπουμε με τα βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια δεύτερη κρίση ανάλογη με αυτή που υπήρχε στη Μεγάλη Βρετανία. Κύριε Ζαχαριάδη, δεύτερη κρίση αν εφαρμοστούν τα μέτρα που προτείνετε. Εν πάση περιπτώσει, η δική μας ιδεολογικοπολιτική συγγένεια στη Μεγάλη Βρετανία δεν είναι. Με τη Liz Truss. Όχι, αλλά υπάρχει δεξιός και αριστερός λαϊκισμός. Αυτό ήθελα να σημειώσω. Δεν είναι μονοπόλιο της μιας πλευράς ο λαϊκισμός. Εμείς τον Σόλτς πήγαμε να δούμε, τον Μπλίνκεν είδαμε και, εν πάση περιπτώσει, έχουμε δείγματα γραφής σαν ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα και παραδώσαμε μια Ελλάδα καλύτερη σε σχέση με αυτή την οποία παραλάβαμε. Ακούστε όμως πόσο μεγάλος λαϊκιστής είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Όταν εμείς είπαμε ότι πρέπει να δοθεί μία αύξηση 10% στους δημοσίους υπαλλήλους, πέσανε πάνω να μας φάνε ο ΣΥΡΙΖΑ, αγαπάει το δημόσιο, το λατρεύει και λαϊκισμός και πού θα βρει τα λεφτά. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης 25 μέρες πριν τις εκλογές 25%. Σε φάθος τετραετίας. Όχι, σε φάθος τετραετίας. Μη συγκρίνετε, μίλαμε πορτοκάλια. Εσείς τώρα είστε βιολόγος, τα ξέρετε αυτά. Στο τέλος μίας τετραετίας, και ενώ καταλαβαίνει ότι τους έχει εξοντώσει τους ανθρώπους, τους έχει διαλύσει την αγοραστική τους δύναμη, έρχεται και λέει 25%. 25%. Φαντάζεσαι θα γίνονταν να το λέει ο Τσίπρας αυτό. Εσείς λέτε 40, το καταλάβατε. Ναι. Κύριε Χατζηδάκη, εμείς τα λέμε σε βάθος τετραετίας, ενώ εσείς τα λέτε για ένα χρόνο. Συγκρατηθείτε, ο λαϊκισμός σας. Δηλαδή, εμείς προτείναμε να χαμηλώσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που είναι 1,5 δις το χρόνο,
και στο πρώτο τρίμηνο η κυβέρνηση είχε υπερεκτέλεση πλεονάσματος 3 δις, δηλαδή διπλάσιο θα μπορούσε να γίνει, και ο ΦΠΑ για τα είδη πρώτης ανάγκης στο πρώτο τρίμηνο και πέσανε να μας φάνε. Ο έτερος αντιπρόεδρος μας έλεγε για Porsche Cayenne, για αρνιά Μπουκάτι μας έλεγε, κάτι απίστευτα δηλαδή πράγματα. Πιστεύετε λοιπόν, τώρα ότι το δικό μας πρόγραμμα λέτε, το πιστεύει έστω και ένας φανατικός σας οπαδός. Δηλαδή μιλάτε για λαϊκισμό, για τη Νέα Δημοκρατία, όταν εσείς έχετε παγκόσμιο ρεκόρ λαϊκισμού. Οι δικοί μας φίλοι, δεν έχουμε οπαδούς, οι δικοί μας φίλοι πιστεύουν αυτά που λέμε. Και υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι μας παρακολουθούν και μας βλέπουν πιο φερέγγιους και πιο σοβαρούς και από τα κουπόνια τα οποία δίνεται και είναι προσβλητικά για τον κόσμο με τέτοιες επιδόσεις τριμήνου. Είναι προσβλητικά αν δεν τα κουπόνια. Δίναμε, θα είναι λέγατε προσβλητικά ότι είμαστε ανάλγητοι και αδιάφοροι απέναντι στον κόσμο. Το 25% δίνουμε, σας πειράζουν τα κουπόνια. Το 25% σας αυξήσει το δημόσιο, το δώσετε σε κουπόνια. Πώς θα το δώσετε, κύριε Χατζηδάκη? Θα το δώσουμε τώρα που θα δείτε το πρόγραμμα. Εγώ καταλαβαίνω μας ότι όταν ακούτε εσείς αύξηση στο δημόσιο, πρέπει να αισθάνεστε μια μορφή αναφυλαξίας. αλλά για τις εκλογές, τι να κάνουμε, κάτι να πούμε. Λοιπόν, τώρα θα παρουσιάζουμε το πρόγραμμα. Μην διακόπτετε, όμως εγώ δεν σας διέκοψα, δεν είναι σωστό τώρα αυτό. Ρωτήσατε. Εγώ επικαλούμε την αστική σας ευγένεια. Λοιπόν, λέω λοιπόν, μια φορά εκλογές. Δείξτε και εσείς την αστική σας ευγένεια. Να ολοκληρώσετε και να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μαργαρίτη. Μια φορά εκλογές. Μια φορά. Βγαίνει όμως με συγκεκριμένο. Όσο όλη την Ευρώπη βγαίνουν. Όχι, ενώ δηλαδή, για τις συμμαχίες. Στη Γερμανία. Δηλαδή, να σας πω κάτι, στην Ισπανία. Παρακολουθώντας τα όσα έθεσε ο κύριος Μαργαρίτης, πόσα βάζει το Πασόκ. Που σας λέει πέντε πράγματα. Τα οποία εσείς δεν συμφωνείτε όμως. Σε σχέση με τα πρόσωπα, με τον τρόπο που θέλουμε πολιτική. Τους... Μα είναι σοβαρή η στάση. Τώρα δεν απαξιώνω. Να πούμε πρόσωπα πολιτικές. Δηλαδή λέει το Πασόκ. Πρέπει να συγκροτήσουμε ξανά το δημόσιο σύστημα υγείας. Γιατί η δεξιά το διαλύει. Το Πασόκ το λέει. Μπράβο. Πολύ ωραία πανεπιστήμια, ιδέα. Πανεπιστήμια. Ιδιωτικά πανεπιστήμια λένε ναι στην αναθέτηση. Κοιτάξτε, η ιστορική θέση της προοδευτικής παράταξης είναι απέναντι σε αυτό. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει γνώμη το Πασόκ. Θα μας πει ο κ. Μαργαρίτης. Το πούμε μετά και το πούμε στην ώρα του. Και ολοκληρώστε γιατί λέει για τις εργασιακές σχέσεις. Είναι διαλύσει ο κ. Χατζηδάκης. Κύριε Μαργαρίτη. Αν μπορώ να τελειώσω. Ένα σύντομο. Λέω λοιπόν, εμείς έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ανακοίνωσε σήμερα και ο Αλέξης Τσίπρας από την ΚΟ ότι θα είναι υποψήφιος στα Δωδεκάνησα στη μνήμη του Νεκτάριου Σαντορινιού. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη συμβολική και ουσιαστική αξία για μας. Και νομίζω ότι το επόμενο μήνα πρέπει να συζητήσουμε πρόγραμμα για τη χώρα. Λοιπόν, η διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτό που λένε οι σκληροί οικονομολόγοι, εφαρμόζει την επιλογή trickle-down economics. Δηλαδή, ισχυρός πλούτος πάνω που διαχέεται προς τα κάτω. Αυτή η στρατηγική φάνηκε από το φόρο κληρονομιάς, από το ότι στον ιδιωτικό τομέα δεν πειράχτηκε κανένας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι αεροπορικές εταιρείες τη βγάλανε μέγκλα. Οι τράπεζες είναι αυτή τη στιγμή σε τέλεια συνδοσία. Μπαίνεις μέσα να αναπνεύσεις και σου κόβουν τα ρήφα. Και απλώς ακολουθεί μια επιδοματική πολιτική, η οποία είναι μόνο για να μην υπάρξουν κοινωνικές εκρήξεις. Κατά συνέπεια, εδώ υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, εμείς δεν είμαστε χώρος διαμαρτυρίας. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βλέπει τον κύριο Σόλτς, αλλά εξακολουθεί να έχει μια κουλτούρα διαμαρτυρίας. Σπάνια ψηφίζει νομοσχέδια που έρχονται από τα κόμματα τα οποία κυβερνούν. Ακόμα και για την υπόθεση της αντιμετώπισης Χρυσής Αυγής, χάθηκε μέσα σε διάφορα τερτύπια, ενώ το βασικό ήταν να μην μπει αυτό το κόμμα με νέα μορφή στην πολιτική ζωή της χώρας. Εμείς χάθηκαμε ή εσείς που ψηφίσατε ότι σας φέρνανε. Και λάθος κάναμε και ξανά. Κύριε Ζαχαριάδη, ένα λεπτό έχει. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μετακινηθεί από μια προγραμματική πολιτική που έχει νεοφιλελεύθερα χαρακτηριστικά και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάψει να είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Μπορούν να το κάνουν. Εάν το κάνουν, είμαστε εδώ. Μάλιστα. Και τι θα γίνει η Νέα Δημοκρατία, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα δηλαδή? Ένα κανονικό κεντρό κόμμα. Κεντρό κόμμα με τον Βορύδη. Εδώ είστε αριστερό κόμμα με τον Αντώναρο. Είναι το ίδιο. Το αξιολογείται ανάλογα. Συγγνώμη, ο Αντώναρος πήγε. Το αξιολογείται ανάλογα. Έκανε αυτοκριτική για το παρελθόν. Είναι του. Το ίδιο. Έκανε λάθος το που έλεγα. Ωραίο ότι ήταν, το debate. Το καραμαλής. Αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχουμε. Λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υποψήφιος στο βόρειο τομέα, εγώ που την αποδεχτήκατε. Κύριο Ζαχαριάδης, υποψήφιος στο βόρειο τομέα. Καλή προσωπική επιτυχία και καλό αγώνα. Κύριε Μαργαρίτη, κύριε Μαργαρίτη είναι ο καλύτερος από όλους γιατί δεν είναι υποψήφιος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που μας παρακολουθήσατε μέχρι αυτή την ώρα. Κάζους Μπέλη, έτσι θα συνεχίσουμε. Αιτία πολέμου μέχρι την 21η Μαΐου με πολιτικά πάνελ. Επί της ουσίας ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 10 εδώ στο Attica TV.